Λοιπόν, κάνουμε σήμερα μόνο στην εκπομπή. Εντάξει, Παπαδόπουλος και πάλι δεν ήρθε. Δεν πειράζει. Εδώ δε σφάτσα ρε παιδιά. Δείτε φάτσα ρε παιδιά. Πάλι στραβωμένος είσαι. Εντάξει, σήμερα σε βλέπω καλύτερα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Δώσε έτσι λίγο τώρα που μπαίνει το ιρλανδικό το στοιχείο, Τζόνι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μπαλαντέρ ακούτε. Είναι η εκπομπή Θεσμός στα Ερτζιανά της πόλης, στον Λίμπερο, στους 107,4 στον FM. Βραδάκι Παρασκευής, 25η του Μάη, είναι η τελευταία Παρασκευή του Μάη. Την άλλη Παρασκευή έχουμε 1η Ιουνίου, έτσι. Θα μπει σε μια εβδομάδα από τώρα και επίσημα το καλοκαίρι, το θέρος. Πώς. Μα ταλαιπωρείτε. Παρασκευιάτικα. Μου. Έχει έξω μόνο 5 προγράμματα για το Σαββατοκύριακο. Ναι. Και τι γράφουν, Λίβερπουλ. Όχι, αυτό, ναι. Ρε φίλε, τώρα, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που θέλω αύριο, αν μου πεις, είμαι εντελώς ουδέτερος, αλλά αν μου πεις, παιδί μου, βάλε στο ζύγι ένα γραμμάριο παραπάνω που θέλεις να πάει το τρόπαιο, θα σου λέγανε, παιδί μου, Λίβερπουλ. Αλλά με τόσο πρίξιμο, ρε φίλε, και όχι μόνο εδώ στο Λίμπερο, γενικά στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, εντάξει, φυσικά υπάρχει η αιτιολόγηση, δεν είναι τυχαίο αυτό, πουλάει πολύ Λίβερπουλ στην Ελλάδα, όχι δεν έχει οπαδούς και Ρεάλ, έχει μάλιστα και επίσημο σύνδεσμο, αλλά έχει Λίβερπουλ, έχει πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα, όπως έχει και σε όλο τον κόσμο. Αλλά με τόσο bullying που δεχόμαστε, ρε φίλε, εμείς οι μη Λίβερπουλ, σε φτάνουν στο σημείο, σε εξωθούν δηλαδή να υποστηρίξεις τους δικούς σου αύριο. Τον Κριστιανό και την παρέα του. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Βέβαια. Εντάξει, είναι το θέμα των ημερών. Είναι κακά τα ψέματα. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να είναι ένα κεντρικό θέμα συζήτηση, τουλάχιστον στην Αθήνα, η πρόσληψη του Μαρίνου Ζουνίδου από την. Ζουνίδου. Του Μαρίνου Ζουνίδου. Από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Τσάκμπαμε. Μέσα στην ημέρα έφυγε ο Χιμένεθ. Εντός της ημέρας υπέγραψε ο Μαρίνος. Να σου πω κάτι. Σίγουρα η ΑΕΚ, η κίνηση αυτή τώρα για να μαθαίνετε και να διαβάζετε λίγο πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις κινήσεις. Έτσι. Και εγώ, ό,τι μου μαθαίνει, η εμπειρία μου από την ανασχόλησή με τη συγκεκριμένη δουλειά. Εντάξει, άσχετα που από τον χρόνο θα μας φάει. Τέτοιο. Μας φάει μαρμάγκα. Εντάξει. Γιατί ρε φίλε. Γιατί εμείς του χρόνου θα κάτσουμε πίσω λογικά. Όχι, όχι φίλε. Εντάξει, θα πατήσει πόδι. Εγώ ξέρω τι θα γίνει. Φίλε, θα πατήσει πόδι. Δεν πατάω, δεν ασχολείται. Όχι, ρε φίλε. Δεν πατάω, φίλε. Δηλαδή, έβγαλε εσύ το κάρα από τη λάσπη και θα έρθουν τώρα ο Χρήστος με τον Αλέξη Μπρούκλιδες να. Να σου πάρουν όλη την δόξα. Εσύ είπες, εγώ υποθέτω. Όχι, εσύ τώρα για να το λες, κάτι γνωρίζεις. Όχι, δεν γνωρίζω τίποτα, αλλά φαντάζομαι. Όχι, φίλε, στο Sky είναι με τα. Τα έχουν πετάξει έξω, μιλάμε. Έχει κάτι πλάγια πλάνα που γίνονται αεροπλάνα. Παπαδόπουλος μέχρι φέτος, μέχρι την Κυριακή, παιδιά. Από τη Δευτέρα και μετά ξεχάσατε. Μέχρι Καρδίτσα. Τελείωσε. Καρδίτσα είναι το ταβάνι σου. Μετά οι άλλοι Μπρούκλιδες, έτσι καλησπέρα. Ο Άκα Τούμπα. Όχι, Φιλανδία ακόμα δεν είναι έτοιμη. Λεωφόρος και τα λοιπά, έτσι. Έτσι, λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Μάσαζε, σε παίρνω Καφτατζόγλιο. Εθνικό στάδιο είναι. Λοιπόν. Κάτι έλεγα τώρα. Κάτι πήγα να πω. Α, ναι, ότι... Για τη λέει για τον τελικό. Όχι, για την ΑΕΚ. Ναι. Δεν γίνεται ξαφνικά σήμερα να ξεκινήσει επαφή η ΑΕΚ με τον Ζουνίδη και να τον έκλεισε. Βέβαια, εγώ φίλε πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση γενικά αυτό που λες ισχύει. Ναι, ότι υπάρχουν. Δηλαδή ζυμώσεις. Τουλάχιστον από χθες μιλούσαν μαζί του, εγώ πιστεύω. Γιατί βλέπαν ότι υπάρχει πιθανότητα ο άλλος να φύγει και έτσι είχαν προετοιμασμένη. Βέβαια, έτοιμη μια εναλλακτική για λύση. Πώς είχε ξεμείνει στο Αθηνά. Αθηνά, τι θα κάνουμε τώρα, θα βγούμε. Με μένα. Τι θες να βγεις με μένα. Τι σε έκανα. Πρόταση. Τι σε έκανα. Εγώ τι σε έκανα πρόταση. Να με κάνεις και οφθέδες. Τη συγκεκριμένη τέτοια. Θες να μπεις μέσα να μας τα πεις στον αέρα. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, Αθηνά μου, δεν είμαι διαθέσιμος δυστυχώς. Κατηλημένος. Occupied. Κατάλαβε. Ρεζερβέ που λένε και οι Γάλλοι. Κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον θα δούμε. Occupé. Occupé. Λοιπόν. Καλό βράδυ. Είναι Occupé. Γεια σου, Αθηνά. Συμπατριώτησά μου. Πολύ καλή κοπέλα. Η Αθηνά, μέσα από το production. Από Πάφο είναι. Είναι από την Πάφο. Εκεί έκανα εκπαίδευση 3 εβδομάδες. Στην Αναρίτα. Η Αναρίτα ένα χωριό έξω από την Πάφο. Τι εκπαίδευση. Κέντρο. Και τι κέντρο. Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπως λέμε. Κέντρο προσόδου τα περιπολικά. Εκπαίδευση, σε τι κάνεις εκπαίδευση, ρε φίλε. Στο στρατό. Ποιο στρατό, ρε φίλε. Τρεις μήνες πήγες. Πλάκα μας. Βασικά, όχι. Εκεί πέρα το μόνο μας κάνανε 3 εβδομάδες ήταν πρόβες για την παρέλαση και την ορκομοσία μας. Μετά που τελείωσα από εκεί, πήγα 2 εβδομάδες σχολή μαχητών. Έλα, ρε φίλε. 2 εβδομάδες. Και πήρα μαχητόσιμο. 14 ολάκυρες μέρες. Και πήρα μαχητόσιμο. Το δεύτερο τη τάξη από τα 3 που δίνανε. Είναι το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο. Μην μου δώσω το μπλε. Πώς θα σου δώσω, Ηρακλάκη.
σε πληροφορώ ότι από το δικό μου το, από το δικό μου το λόγο που ήμασταν εκεί πέρα, που πήγαμε στο κέντρο 57 άτομα, ήμουν φίλε 15ος. Ήσουν καλός δηλαδή. Στους 57 σε πληροφορώ. Σε ασκήσεις, βολή. Φίλε, εντάξει, είσαι αθλητικός τύπος. Κάμψεις, κυλιακούς και τέτοια. Είσαι ναι, 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 ναι. Ήμουνα 15ος. Δυνατός. Έτσι, λοιπόν. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, να, πέρυσι τέτοια εποχή προετοιμαζόμουν να πάω. Λοιπόν, εξαιρετική η Πάφος. Από τις δροσερές περιοχές. Πάφο δεν έχω πάει. Έχω καλό φίλο και συνεργάτη εκεί. Πρώην συνεργάτη. Τον Πανίκο, τον Χρήστο Μενελάου. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι, ότι είναι μια ήρεμη πόλη. Παραθαλάσσια και τα λοιπά, αλλά είναι ήρεμη πόλη. Δεν είναι. Δεν ήξερα εγώ τους ρυθμούς της Λευκωσίας. Κοίτα, όχι, Πάφος είναι. Τουριστικό μέρος. Η Λευκωσία πρώτα απ' όλα δεν είναι παραθαλάσσια περιοχή. Το ξέρω, ναι. Έτσι, ναι. Έχω πάει Λευκωσία. Η Πάφος είναι και αυτή τουριστικό μέρος, αλλά με πιο χαλαρούς ρυθμούς. Σε σχέση με τη Λεμεσό, που είναι το βασικό έτσι, τουριστικό θέρετρο μαζί με την Αγία Νάπα, γιατί η Λεμεσός βασικά θεωρείται πιο κοσμοπολίτικη. Η πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Κύπρου. Μάλιστα. Η Πάφος είναι και αυτή τουριστική, αλλά πιο ήσυχη, πιο δροσερή σε σχέση με άλλες περιοχές της Κύπρου, γιατί τις περισσότερες έχει πολύ υγρασία και πολύ ζέστη. Δηλαδή, στην Πάφο, ας πούμε, το βράδυ, θυμάμαι εγώ πέρυσι που ήμουν εκεί πέρα τρεις εβδομάδες, είχε 16-17 βαθμούς βράδυ. Ενώ στη Λευκωσία έχει 30 και στάζει ολόκληρος. Είναι τι ψάχνει ο καθένας. Και εμείς Λεμεσόμενα, το ξενοδοχείο που μέναμε, πώς το λέγανε κιόλας εσύ. Στη Λεμεσό ήταν. Αφροδίτη. Όχι, δεν είναι Αφροδίτη. Θυμάσαι ονόματα από ξενοδοχεία. Λεμεσό, όχι, έχω να πάω χρόνια. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Το μοναδικό μαγαζί που θυμάμαι, μέρος έτσι, ονομασία μαγαζιού, κέντρου κτλ. Που πήγαμε ήταν το Μόντε Καπούτο. Τι είναι αυτό. Που είναι ένα μεγάλο μαγαζί που κάνουν και δεξιώσους γάμων κτλ. Και μας είχαν πάει εκεί σε μια βραδιά έτσι που. Με χορευτικά, με σουξουμούξ κτλ. Το θυμάμαι, ήταν και έτσι, είναι όνομα που σου μένει το Μόντε Καπούτο. Μόντε Καπούτο. Μόντε Καπούτο. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εκπομπή Μπαλαντέρ εδώ στον Λίμπερο, 107,4. Στα 18 λεπτά μετά τις 10. Νίκος Παδόπουλος, Θανάσης Κυλώνης στα μικρόφωνα, Γιάννη Ζάτσης στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί για περίπου 2 ώρες μέχρι και τις 12. Θα μιλήσουμε για όλα τα κλασικά, ρεπορτάζ ομάδων. Θα μιλήσουμε αρκετά και για τον αυριανό τελικό του Κιέβου στο Ολυμπίνσκι. Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ, όπως είναι τυπικά. Το ζευγάρι από την UEFA είναι τυπικά γηπεδούχος η Real. Η Real, η οποία φίλε το έχει πάρει στο μπάσκετ, πάει να το πάρει στην μπάλα και το έχει πάρει και η συμπολή της Ατλέτικο στο Europa League. Οι Ισπανοί παρατηρούσα τους. Είχα δει ένα άρθρο σήμερα. Βλέπα τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κυριαρχούν. Καλά, εντάξει. Πάρτι κάνουν. Είτε είναι Champions League, είτε ναι, είναι ναι, Europa League. Ναι. Στους τελευταίους 20 τελικούς και των δύο. Οι 15, μη σου λέω, και οι λίγους έχουν πάει σε ισπανικά χέρια. Θες Σεβίλη, θες Ρεάλ, θες Μπαρτσελόνα. Ναι. Θες Ατλέτικο, έχει από όλα μπαξες. Αυτές οι τέσσερις κυρίως. Αυτές οι τέσσερις. Οι Άγγλοι μηδένει στο πελίκο είναι τα τελευταία χρόνια. Μόνο η United το 8 που πήρε το. Και η Chelsea που πήρε. Και η Chelsea με τον Ντι Ματέο που πήρε. Και πήραν δύο Champions League. Ναι. Αυτό. Και ένα Europa League που πήρε η Chelsea. Κοίτα, αυτοί που έχουν μείνει πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια είναι οι Ιταλοί. Η loser, η Liverpool, έχασε το Europa League πριν λίγα χρόνια. Από τη Σεβίλη. 3-1. 3-1, έτσι. Ωραία. Και θα χάσει αύριο και το Champions League. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Οι Ισπανοί είναι Ισπανοί. Να βάλουμε κουιζάκι. Κάτι σαν κουιζάκι, όχι ακριβώς κουιζάκι. Ποιος είναι ο τελικός κυπέλλου πρωταθλητριών Παύλα Champions League που έχει μείνει στον καθένα. Αυτός παιδί μου που σου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό. Από αυτούς που έχουμε δει έτσι live. Ναι. Ζωντανά, όχι τώρα σε βιντεάκια και ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, FM γίνω το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και αργότερα με τηλεφωνικές γραμμές μπορούμε να, έτσι, να ασχοληθούμε. Ποιος είναι ο τελικός Champions League Παύλα κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης που σας έχει μείνει έτσι πιο βαθιά χαραγμένος στη μνήμη σας. Εντάξει, οι πιο πολλοί, ειδικά οι φίλοι της Λίβερπουλ που θα πούνε του 5 στην πόλη. Και είναι μια πιθανή απάντηση. Ναι. Είναι από τις πιο σως απαντήσεις. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα, ας πούμε, και το Μπαρτσελόνα Άρσεναλ ένα χρόνο μετά. Ναι. Εγώ πάλι, ρε φίλε, θυμάμαι πάρα πολλούς. Επειδή τις βλέπω από πολύ μικρός, έβλεπα και κύπελο κυπελούχων και UEFA, έβλεπα τα πάντα. Και εντάξει, ειδικά τώρα στο Champions League μου, ας πούμε, θυμάμαι πάρα πολύ και τον τελικό με τη Στεάουα. Μπαρσελόνα Στεάουα. Το 85, το 85 νομίζω. Στη Σεβίλη. Εμένα μου έχουν μείνει έντονα μόνο από το 5 μέχρι το 10. Από το 10 και μετά δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Δεν τους πολύ θυμάμαι.
Το 10 που το έχει πάρει Ίντερ με τον, με τον Μπορίνιο, με τον Σνάιντερ τότε. 2-0, ναι, Ίντερ Μπάγερν. Λοιπόν, να ρίξω λίγο μια ματιά στο στοίχημα, εκεί όπου όποιος ασχολήθηκε σήμερα με την Β' Αυστρίας λογικά πόνταρε στο χι της Νόιστατ, που της εξασφάλιζε την τρίτη θέση που οδηγεί στα μπαράζα ανόδου, το οποίο φαίνεται να βγαίνει με γκολ της Λίφερινγκ στις καθυστερήσεις Λίφερινγκ Βίνερ Νόιστατ 1-1. Η ομάδα με την οποία κοντραχτυπιόταν ή κοντραχτυπιόταν για την τρίτη θέση η Νόιστατ, η Ριντ, συνέτρεψε με 7-1 την Κάπφενμπεργκ. Τελικό και το Λίντσερ Βάτενς 2-2 και το Χάρτμπερκ Αούστρια Λουστενάο 2-0. Στις καθυστερήσεις Βάκερ Ίνσμπρουκ Φλόριτς Ντόρφερ 0-2. Εδώ έγινε η έκπληξη, αν και μύριζε μπαρούτι το παιχνίδι. Η Βάκερ Ίνσμπρουκ είναι η πρωτοπόρος, έχει ανέβει. Αυτή η Φλόριτ Ντόρφερ, όπως λένε, είναι η ουραγός. Τελικό και το Λίφρινγκ Νόιστατ 1-1 και το Βάκερ Ίνσμπρουκ με αυτή την Φρίντερσχάφεν, την Φρίζενμπλίχλερ 0-2. Νωρίτερα τελικά αποτέλεσμα στη Γεωργία, Τορπέντο Κουταΐση, Δυναμό Τυφλίδος 1-1. Φιλικό σε επίπεδο Ελπίδων Άντρε 21, Ελβετία Γαλλία 2-1. Έχασαν τα γαλάκια. Στη Δανία στα play-off Κοπενχάγη Άρχους 4-1 και στην Β' Σουηδίας Φάλκενμπεργκ Βάρμπεργκ 3-2 με ανατροπή. Στη Βουλγαρία έχει πάει σε παράταση, μπαράζ παραμονής Βίτωσα, Λοκομοτίβ Σόφιας 1-1, έληξε το κανονικό παιχνίδι 1-2, τώρα προηγείται η Λοκομοτίβ στην παράταση. Στην Πρέμερ Ιρλανδίας Bohemian Summer Rovers 0-0, όπως και το Sligo Rovers Limerick στο 0-0, Dundalk Bray Wanderers 2-0, St. Patrick's Cork 0-1 και Waterford Derry 2-0. Στην πρώτη κατηγορία της Ιρλανδίας Athlone Town, Longford Town 1-0, Cabindley UCD Δουβλίνου 2-0, Cobb Ramblers Selbourne 0-1 και Galway Drogheda 0-0 και φιλικό που είναι σε εξέλιξη το 20 λεπτό, Kuwait Αίγυπτος 1-0. Α, εκείνο ο Αντώνης, έτσι. Ναι. Ναι. Χάνει η Αίγυπτος, χωρίς Αλάχ προφανώς, από το Κουβέιτ. Κάστο στείλει ένα μήνυμα. Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω καν που γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι. Από που μας είχε πει, στον Μπέργαμο μας είχε πει. Εκεί θα πήγαινε. Ή αργότερα θα πάνε στο. Ναι, ναι, στον Μπέργαμο, ναι, ναι. Ή αργότερα θα πήγαινε εκεί. Τέλος πάντων, στο 20 λεπτό είναι Κουβέιτ Αίγυπτος 1-0. Και για την πρώτη Ιρλανδία σε μάτς που έχει ξεκινήσει λίγο αργότερα, Wexford Youth Finn Harps είναι στο 0-0. Αυτά. Καλή χιούμορ. Λοιπόν, αυτά που παίζουμε δεν βγαίνουν και αυτά που δεν παίζουμε βγαίνουν. Είχα γράψει σήμερα στο Betplay για αυτό το χ της Λίφερινγκ που ήταν βολικό χ με απόδοση 3-30. Λέει, το παίξω γιατί χθες βάκου του λίδερ τις γυναίκες. Χθες ξέρεις τι έγινε. Έπαιξα over το τελικό του Champions League γυναίκες. Α, το είπα. 0-0 στο 90 λεπτό. Όχι, εντάξει, τόσο πολύ δεν είναι. Δεν το είχα φορτώσει. Μονά! 0-0 90 λεπτό, 4 να φύγει στην παράταση. Μα τρώλαν κανονικά τα κορίτσα. Τα κορίτσα. Λοιπόν. Τι άλλα νέα, πώς ήταν η ημέρα σου? Κατέβηκα το πρωί. Βασικά και το μεσημέρι κατέβηκα. Κατέβηκα εντωμεταξύ μου, το μεσημέρι πάλι εδώ. Κατέβηκα. Πάλι εδώ. Με θέλαμε στο λογιστήριο. Απόλυση. Απόλυση. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Από τρίτη και δεύτερη εκπομπή, μόλις το κυλώνεις. Είχα μια δουλειά εδώ πέρα, κάτι γραφειοκρατικά. Και. Πώς το λένε. Και πες το, έφυγα μου. Μετά, δεν έχω βρει ψυχή για καφέ. Και έχω φύγει. Τίποτε. Και πήγα πίσω στην Περέα. Άπραγος. Πήγα πίσω στην Περέα, ναι. Λοιπόν, κλαίγοντας. Στον δρόμο έκλαιγες, ε. Ναι, τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Πήγα πίσω στην Περέα, έφαγα κάτι τίμιες μπάμιες με τίμιο κοτόπουλο. Απ' έξω, δηλαδή, έχω φτάσει ακόμα στη φάση να κάνω μπάμια. Τρως μπάμιες όμως, έτσι. Μ' αρέσουν. Ναι, και εμένα μου αρέσουν, φίλε, όντως. Με το κοτόπουλο πολύ. Είναι μπάμιες, κοτόπουλο, φέτα και μπύρα είναι τα αγαπημένα μου φαγητά, φίλε. Μια ωραία φίξ. Πραγματικά δεν μπορώ αυτούς που αειδιάζουν με τις μπάμιες. Επειδή γλιστράνε, επειδή είναι έτσι γλιστερές. Τι νομίζω, φίλε. Απλά ακούνε το όνομα, νομίζω τους. Έλα το όνομα τώρα, εντάξει. Λόγω ονόματος. Διώχνει μακριά από την όλη ιστορία. Αλλά εγώ έβαλα και μια μπυρίτσα ωραία δροσερή ναι. Και είναι μάστι καλοκαιρινό φαγητό φέτα, αυτό. Δεν έβαλα φέτα όμως. Όχι ρε φίλε, θέλει φέτα. Δεν ήθελα. Κοτόπουλο, μπάμια, φέτα, μπύρα. Δεν έβαλα και πολύ ψωμί, λίγο ίσα. Και σαλατούλα, έτσι καμιά χωριάτικη, καμιά... Ντοματούλα, τι. Ντοματούλα, εντάξει. Ντοματούλα όμως έτσι με τη ριγανίτσα της από πάνω. Δεν μου λες στην αγκροντομάτα ή στη χωριάτικη ξύδι βάζεις? Όχι. Δεν βάζεις, ε. Εμένα μου αρέσει φίλο ξύδι. Την έχουμε κόψει εδώ και χρόνια την αγκροντομάτα.
Γιατί, κάνει κακό. Όχι, δεν κάνει κακό. Κάνει κακό, ξέρεις κάτι. Κάνει το αγγούρι. Ξέρεις κάτι. Δεν, έχουμε κόψει βασικά το αγγούρι από τη σαλάτα. Ναι. Εμένα μου αρέσει να τρώω απ' έξω. Όταν να το τρώω απ' έξω. Έτσι. Για πες. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πού επιτροπή. Δεν μπορώ. Πώς δεν είχες βάλει εδώ κανένα live στο κινητό να γίνουμε. Μ' αρέσει να το κόβω και να το έχω σαν ένα φιατάκι από δίπλα. Για να το έχω το αλατάκι το από πάνω έτσι. Και κολλάει και το ξυδάκι κολλάει. Μ' αρέσει. Όπως και στο καρότο. Τώρα έχουμε, επειδή εμείς αναδιαστήματα τη σαλάτα στο σπίτι την αλλάζουμε. Κάνουμε διάφορες παραλλαγές. Ναι, 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 ναι. Τώρα έχουμε ντομάτα με μαρούλι περισσότερο. Ντομάτα μεγάλη ή ντοματίνη μικρό. Κανονική, ρε. Όχι ντοματίνη, ναι, ντομάτα κανονική. Με μαρουλάκι μπόλικο. Mm-hmm. Και κόκκινη πιπεριά. Όχι την καυτερή, την άλλη, την γλυκιά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ναι. Τη φλωρίνη. Ναι, αλλά γλυκιά. Η Φλωρίνη ψιλογλυκιά είναι. Ναι, εκείνη ρε παιδί μου. Γλυκίζουσα. Ναι. Κόβουμε και την πιπερίτσα μας μέσα και το κάνουμε έτσι. Και τώρα θέλω να ρίξω στο τραπέζι την πρόταση να ρίξουμε και λίγο κουρτών. Μια και μιλάμε για φαγητό, θα σας πω. Τι θα φάνε οι παίκτες των δύο ομάδων. Τι τρώει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για πες. Ναι. Λοιπόν, για πρωινό, κρουασανάκια, μπισκότα, ζαμπόν, τυρί, φρούτα, χυμού και καφέ. Όλα αυτά. Όλα αυτά, ναι, είναι τρόιλε, το ξεσχίζει το πρωινό. Δυνατός. Για μεσημεριανό, αγαπάει πολύ το ψάρι, εντάξει είναι και από νησί, από τη Μαδέρα της Πορτογαλίας. Αρκετές φορές μες την εβδομάδα τρώει ψάρι. Ψητό λαβράκι ή ξηφίας είναι τα αγαπημένα του. Ναι. Ξηφίας είναι ωραίος, ναι. Πολλές φορές τη βγάζει και κοίταξε εδώ πέρα εργατιά φάση, ψοφέτα και από σαρδέλα ή γάβρο πάνω στο. Πάει και λέει στη δικιά από του. Πάνω. Στη δικιά του πόλη πήγε την άλλη. Κόψε μια ντομάτα σαλάτα. Αυτή τη συμβία του που έχουν κάνει και παιδί. Ναι, ναι. Τη είπε όταν ήταν να μείνουν μαζί. Το ψωμί δεν θα λείψει το τραπέζι μας. Ναι, να ξέρεις. Ναι. Όχι, είναι. Εντάξει, στην Πορτογαλία τρώνε όντως πολύ σαρδέλα. Γι' αυτό και ο Σάντος κάποτε είχε αναφερθεί σε σαρδέλες. Λοιπόν, έχουν όντως πολύ σαρδέλα στην Πορτογαλία, όπως και στην Ισπανία. Αλλά το τρώει συχνά αυτό. Κόβει τις φετούλες ψωμί και ρίχνει πάνω την από τέτοιο κιόλας, από κονσέρβα σαρδέλα με το λαδάκι της. Πίνει, λέει, πάρα πολλά υγρά. Όχι ποτά, υγρά. Ισοτονικά, χυμούς κτλ. Κτλ. Καλαμαράκια τρώει πολύ συχνά. Μ' αρέσουν, ναι. Ναι. Βραστά αυγά. Τόνο. Και τόνο γουστάρω πολύ. Τούνα. Ναι. Πολύ ντομάτα. Ορίστε. Λοιπόν, κοτόπουλο, φίλε το κοτόπουλο, λαχανικά, φασολάκια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, καμιά σούπα με θαλασσινά. Δες εδώ τραπέζι, φίλε. Μας άνοιξε την όρεξη ο Κριστιάνο. Και εγώ πάνω κάτω αυτά τρώω, γιατί δεν είμαι σε τρόμαλο. Ναι, και για βραδινό, λέει, μπορεί να φάει, λέει, μπριζόλα με σαλάτα. Σκέτα όμως, χωρίς ψωμιά κτλ. Το βράδυ. Μάλιστα. Αυτά τρώει πάνω κάτω ο Κριστιάνο. Είναι εδώ και η μανούλα του. Μανούλα μου. Σαν τη μάνα δεν έχει. Την έχει αυτή σπιτωμένη. Ναι, ρε φίλε. Όπω μαμάκια, ρε. Είχε μείνει ορφανός ο μπαμπάς σε πολύ μικρή ηλικία. Εντάξει, πέθανε ο μπαμπάς σε πολύ μικρή ηλικία. Ο οποίος ήταν, λέει, και ξέρεις, ήταν αλκοολικός. Ήταν ψηλό. Ό,τι να είναι φάση. Και τους μεγάλωσε η μάνα μόνη τη. Είχε φύγει από μικρό στη Λισαβόνα όταν είχε πάει στη Sporting σε πολύ μικρή ηλικία. Να εδώ με την κοπέλα του. Είναι σύντροφός του, όχι, δεν είναι τι λες. Όπα τουρτάρα. Τουρτάρα, ναι, αλλά άσπρη τούρτα, ρε φίλε, δεν μου. Δεν... Οι άσπρες οι τούρτες δεν μου κάνουν καθόλου. Τι έκανα σήμερα το πρωί, που λέμε για φαγητό. Pancakes. Δυνατός είσαι. Pancakes, αλλά όχι γλυκά. Είσαι δυνατός. Με νουτέλες και τέτοια. Είσαι πολύ δυνατός. Πρόσεξε. Αλμυρά. Πολύ, πολύ απλά συστατικά, δηλαδή γαλοπούλα και κασέρι. Ναι. Απλά μια φορά επειδή δεν είχατε κάτι να βάλω από πάνω, λέω θα δοκιμάσω να βάλω barbecue sauce που έχω. Mm-hmm. Έτσι. Και βγάζω την barbecue sauce και τη βάζω πάνω και είναι πολύ πετυχημένο σαν επιλογή. Αλλά η barbecue sauce με το μέλι. Γι' αυτό όσοι ακούτε, φίλες μου καλές, και κάνετε pancakes, προτιμάτε pancakes για το πρωινό σας. Λοιπόν, τι χτυπιέσαι, ρε Γιάννη. Εδώ δηλαδή τους ανοίγω τα μάτια όσον αφορά το γαστρονομικό κομμάτι της εκπομπής. Εντάξει, για να μπα και φάει κάτι διαφορετικό. Που ξυπνάνε και μου τρώνε κορφλέξ ακόμα. 30 χρονών μαντράχαλι. Βάλα τη γάνε για να κάνει pancake. Όχι, ρε φίλε, και τα κορφλέξ είναι καλό πρωινό. Άμα βιάζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Άλλα ψυχάκι, μην την ψάχνει. Όχι η barbecue sauce, είναι εκείνη με το μέλι.
Δεν είναι οι άλλοι. Γιατί υπάρχουν δύο. Μου έχει γυρίσει τάντερα, ρε. Λοιπόν, είναι εκείνη με το μέλι. Θα κάνετε τα pancakes, θα βάλετε μέσα γαλοπούλα κασέρι και αν θέλετε και κάτι άλλο. Και από πάνω από τα pancakes θα πάρετε την barbecue σώσα στον τονίζω όμως με το μέλι για να είναι λίγο πιο γλυκό. Αηδία, φίλε. Όχι εκείνη που είναι καθαρά για το κρέας, για να ισορροπεί λίγο. Και είναι ένα πολύ ωραίο αλμυρό pancake. Να το δοκιμάσετε. Εγώ το έφαγα και όχι μόνο εγώ, σαν επιλογή και άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και σε μένα και στο άλλο άτομο που το έφαγε. Πολύ δυνατό, εξαιρετικό. Λοιπόν, γι' αυτό να το δοκιμάσετε. Εγώ θα σας ανοίξω τα μάτια. Εσείς είστε κολλημένοι στα γνωστά, τα τετριμένα. Κοίταξε πάντως, και τα cornflakes είναι μια καλή και υγιεινή λύση. Τα special cake. Άμα βιάζεσαι και δεν ισχύει να κάνεις εγώ αυγά ή τόστ και τα λοιπά, ρίχνεις το γαλατάκι μέσα στον μπολάκι, ρίχνεις και λίγα cornflakes και είναι ο μόνος τρόπος για τρως και έφυγες. Είναι ο μόνος τρόπος για να βάλω το γάλα στον οργανισμό μου, αλλιώς δεν πίνω. Εγώ το έχω. Ναι, εντάξει. Το είχα πιει πολύ γάλα όταν ήμουν μικρός. Ναι. Μικρή, όταν πήγαινα σχολείο, κάθε πρωί γάλα. Μικρή πολύ γάλα. Ναι. Όταν ήμασταν μικροί. Με τον αδερφό μου, κάθε πρωί ήταν πρωινό το γάλα. Αλλά πλέον και εγώ το γάλα θα το πιω εκεί, ναι, με cornflakes. Εσύ απεχθάνομαι. Το ζεστό το γάλα. Δεν το μπορώ. Το γάλα το χειμώνα όμως ήταν. Με λίγο κακάο μέσα, φίλε, το χειμώνα. Χέμο. Το πρόβλημα στο χέμο. Αλλά εγώ έβαζα τέτοιο. Εγώ έβαζα Nesquik. Nesquik, εντάξει, ήταν πιο μετέπειτα λίγο το Nesquik. Και όταν ήμουν πιο μικρός πολύ. Στα έτη ήταν το χέμου. Ναι, ξέρω. Μάλιστα. Και μετά και στη δικιά μου γενιά. Ναι, το υπάρχει ακόμα. Και υπάρχει ακόμα. Και όταν ήμουν πολύ πιο μικρός, πριν ξεκινήσω να βάζω το κακάο στο λευκό το γάλα, ήμουν το κακάο το κανονικό. Τι είναι αυτό. Το σοκολατούχο, ρε. Το κακάο. Ναι, το ντόλκα που λέγαμε. Ποιο? Το θυμάσαι, Γιάννη. Το ντόλκα. Ντόλκα. Χτύπα το. Κολκλαρέτο. Κόλκα. Ντόλκα, φίλε. Όχι κόλκα. Ντόλκα. Εμείς είχαμε το. Η δικιά μου φουρνιά έχει πολύ το τοπίνο. Το τοπίνο, ναι, εντάξει, μεταγενέστερο. Ναι. Το τοπίνο ακόμα υπάρχει. Πρέπει να είναι το πρώτο σε πωλήσεις. Ήταν δηλαδή κάποια χρόνια που ήταν παραδοσιακά κάθε Σάββατο στο σπίτι μας. Φίλε, το ντόλκα ήταν. Στην ταπεινή μονοκατοικία. Τσίγκινο κουτάκι. Τσίγκινο, ναι. Το άνοιγε με τέτοιο. Πώς άνοιγε την κοκακόλα, α πούμε, το αναψυκτικό. Και το έρχεσαι στο ποτήρι. Εμείς είχαμε και το χάρτινο το τοπίνο, που είναι ακόμα κιόλας, που είχε το λευκό το καλαμάκι το μικρό, το πατούσαμε μέσα. Μπράβο, κάθε Σάββατο πρωί μπουγάτσα και τοπίνο. Ήταν για πολλά χρόνια. Και Carnation βέβαια. Και Carnation, ναι, τη Λόλα, από τη φωτιά. Για ποιος θα τη βγάλει. Ο Carnation που έχει δύναμη μεγάλη. Και ένα άλλο γάλα, δεν ξέρω που. Που πουλάνε γάλα, εδώ όπως κατέβεις κάτω στο. Όχι, ποιο γάλα. Το Νουνού που είχα πετύχει. Νουνού, καλά, Νουνού είναι εντάξει. Πολλά χρόνια μια παλιά διαφήμιση του Νουνού. Με Χάρη Κλίν. Όχι. Με τον Μπόμπο. Ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα, ναι. Σήμερα κυδεύτηκε το μεσημέρι στην Καλαμαριά. Με τον Μπόμπο. Γιάννη, πριν πάμε στο διάλειμμα, άνοιξε το YouTube. Πριν πάμε, να το αφήσουμε για μετά γιατί έχουμε ξεφύγει. Άντε, έχουμε ξεφύγει. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν. Να καλησπέρισουμε και τον χορηγό μας Παράσχο στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεται υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο θα το βρείτε εκεί, στον Παράσχο, Ολύμπο 90. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Υπενθυμίζουμε και το κουιζάκι που τρέχει. Ποιος είναι ο τελικός Champions League. Παύλα κυπέλλου πρωταθλητριών που σας έχει μείνει περισσότερο από αυτούς που έχετε δει ζωντανά, όχι ότι έχουμε δει σε βιντεάκια από το μακρινό παρελθόν. Μην το δώσεις, μην το δώσεις, περίμενε 3 δευτερόλεπτα. Όχι, το βρήκες. Βλέπεις εσύ κιόλας. Το παιδάκι δεν είναι ιδιωτιά μου. Είναι φέρνει όντως. Αυτός είναι ΙΠ, πράγματος σε ΙΠ. Την εταιρεία Νουνού. Φέρνει σε κιάμα, φίλε, όντως. Σαν να βλέπεις τον κιάμα μικρός. Παλή θα την καταλάβατε, διαφήμιση και θα ήρθε πάλι. Δεν θυμόμαι καθόλου πάντως, φίλε. Καθόλου. Αλλά το Νουνού ακόμα αυτό το κουτί έχει, αυτή τη συσκευασία έχει ακόμα. Παραδοσιακό δεν έχει. Ναι, δεν έχει γάλα βλάχας. Έτσι γράφει. Γάλα βλάχας Νουνού. Λοιπόν, πάμε break. Μπρεϊκάκι. Και βλάχες και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4 στα 44 μετά από τις 10. Θανάση Κοινώνης, Νίκος Παπαδόπουλος, είναι ο Μπαλαντέρ. Παρέα μέχρι και τις 12 παρα 3, παρα 4. Θα πάμε μαζί. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα μιλήσουμε και για το τελικό του Champions League. Ο φίλος ο 596 λέει λίγα χρόνια μετά, λέει, καμάρωνε για το κατόρθωμά του φυσιοθεραπευτής Αργεντινής Λορέντζο. Γίνονται πρέπει να το πας στην αρχή όμως. Δεν το πήρες στην αρχή. Α, έχει άλλο πριν. Ναι, περίμενε. Ναι. Στην Αργεντινή-Βραζιλία 1-0-90 ο Μπράνκο κατήγγειλε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του ήπιαν από Gatorade από τον πάγκο της Αργεντινής και αισθάνονταν η πνηλία. Αισθάνονταν η πνηλία. Λίγα χρόνια μετά, λέει, καμάρωνε για το κατόρθωμά του φυσιοθεραπευτής της Αργεντινής Λορέντζο. Γίνονται αυτά. Θα τους πατήσει η Λιβερπουλάρα αύριο. Χλωμός είσαι. Λοιπόν,
Πάρε τον Τσορμπατζόγλου Ιωάννη και άντε το σηκώσει ο Δημήτρης. Δεν θα μιλήσουμε. Εκείνο το μάτσο το θυμάμαι σαν τώρα, φίλε. Περνούσαμε air condition στο σπίτι την ώρα του αγώνα. Άλλη στιγμή. Γιατί η γειτονιά να δει. Ιούνιο 90. Μπομπά, πώς το λένε. Φόντα. Ο Φόντα. Περνάει ο Φόντα air condition, παιδιά, ελάτε. Ελάτε. Ο αδερφό μου, άκου τώρα σκηνικό. Ο αδερφό μου είναι φανατικό Βραζιλία. Είναι πιο Βραζιλία από την Πάοκ. Φανατικό με air condition. Είναι πιο Βραζιλία από την Πάοκ. Χωρί πλάκα τώρα. Ναι, είναι Πάοκ. Εντάξει, είναι Πάοκ. Ηρακλή. Αλλά πολύ επιθερμικά. Εντάξει, μπαμπάζουν πολύ επιθερμικά. Πώ ξέφυγε. Ξέφυγε. Μικρό ήταν όφη. Και όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι ο Όφη δεν είναι ομάδα τη Θεσσαλονίκη, πήρε τα χρώματα του Όφη και έγινε, ας πούμε, πάω κλόγω χρωμάτων. Το σηκώνει. Σε ένα λεπτό Δημήτρη, ωραία. Και τον φωνάζει, Κώστα, έλα να μα πει ο τεχνικό οδηγή και τα λοιπά, πώ το ρυθμίζει και έτσι. Και εκείνη την ώρα, φίλε, έχει κάνει το σλάλαμο Μαραντόνα, έχει δώσει την πάση στον Κανίγια, ναι. Που ο Κανίγια περνάει και τον Ταφαρέλ και κάνει το 0-1. Και έχει ρίξει κάτι καντήλια, πιο air condition και πιο. Σε τι ηλικία μιλάμε. Το 90 ο Κώστας ήταν 19. 19, ήταν κατά καλά, εντάξει, ναι. Ναι, ήταν σε καλή ηλικία. Μάλιστα. Πώς δεν σηκώθηκε να φύγει από το σπίτι ο τεχνικός. Μαζεύτηκε η γειτονιά στο Κιλονέικο να δω το κοντίζει πέμπλου. Σου λέω τώρα καντήλια, κανονικά καντήλια, όχι και άλλα τρομερά καντήλια. Περπατούσε λέει, στο δρόμο λέει, μόνος του και έβριζε. Στον τελικό το 98. Γαλλία-Βραζιλία στο 3-0. Άρεστο είναι αυτό τελείως. Το τρίτο γκολ του Πετί ούτε καν το είδε. Είχε βγει στον δρόμο λέει, και περπατούσε μόνο και έβριζε. Άρρωστο, ναι, σου λέω. Έχει. Αν άμα το πάρει φέτος η Βραζιλία, μπορεί να το δούμε σε κανένα λεωφορείο νίκη. Όταν το έχει πάρει στην Απανατολή, ναι. Είχε πάει εδώ στον Ίσαλο, στον Παράκι, κάτω στην παραλία. Που εκεί ένα από τα παιδιά που δουλεύανε τότε στον Ίσαλο είχε ταλαβέρια με Βραζιλία. Και ήξερε ότι εκεί θα μαζευτούν οι Βραζιλιάνοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Και πήγε μαζί του και ξημερώθηκε. Είχε γίνει λιάρδα μέχρι το πρωί. Με πλούσιες Βραζιλία και τα λοιπά. Και έχει φίλους του Παοξίδη που τον κράζουν γιατί καλά, ρε, που στηρίζει ομάδα με κίτρινα. Και του κράζει αυτό πιο πολύ. Είναι ψυχάκια, δεν είναι. Δεν πάει καλά. Εμένα μου κάνει περισσότερο εντύπωση από όλα το ότι ήταν όφη. Δηλαδή. Τώρα σου λέω όφη πιτσιρικά συντελώς ρε φίλε, ναι. Πολύ, σε πολύ μικρή ηλικία, δεν καταλάβαινε τι και πώς, η εκείνη δεν ξέρω πώς είχε γίνει όφη, από τα χαρτάκια είχε γίνει όφη. Και μετά γι' αυτό έγινε πάω, λέει, να κρατήσω το ασπρόμαυρο και να το φέρω στη Θεσσαλονίκη. Ο παπάς πώς το πήρε. Δεν, ο παπάς ποτέ δεν ήταν πολύ φανατικός με το ποδόσφαιρο, είναι πολύ έτσι, επιδερμικά. Φανάζει δεν ξέφυγε όμως. Εμένα ουσιαστικά δεν με έκανε, κατ' ουσία δεν με έκανε ο μπαμπάς μου Ηράκλης. Απλά με πήγε σε μάτς με τον Χατζηπαναγή και λόγω Χατζηπαναγία που έγινε Ηρακλής. Δεν με έκανε ο μπαμπάς μου Ηρακλής, λες και μιλάμε για καμιά ομάδα σου. Ηρακλής. Δεν με έκανε ο μπαμπάς μου Ηρακλής. Δεν με έκανε ο μπαμπάς μου Ηρακλής. Δεν με έκανε ο μπαμπάς μου Ηρακλής. Ομογενής Τανάσης Κυλώνης. Από το Βανκούβερ. Από το Βανκούβερ. Λοιπόν, από το Βανκούβερ πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και καλησπέριζουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη μου. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σας, καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Πού θα δεις αύριο τον τελικό. Δεν ξέρω ακόμα. Θα βγεις και, για σχόλιο στο ημίχρονο. Πώς. Θα βγεις και για σχόλιο στο ημίχρονο. Βέβαια. Δηλαδή περίμενε τώρα και γιατί... Πριν και... Ανεξαρτήτως σκορ. Φυσικά. Γιατί... Ναι, αλλά επειδή το Λίμπερο είναι ένα δημοκρατικό... Ο Λίμπερο βασικά είναι ένα δημοκρατικό ραδιόφωνο. Δεν θα έπρεπε ο διοργανωτής του event που ξέρουμε φυσικά μεταξύ μας εδώ πέρα όλοι ποιος μπορεί να είναι. Να ρωτήσει, ο παδί της Ρεάλ υπάρχουν στο... Δεν υπάρχει, ρε, δεν είναι. Με το ζόρι, πού να τους βρούμε. Εγώ, ρε φίλε. Δεν έχει. Εγώ. Πώς... Τι να σου πω, ρε φίλε. Τώρα ένα στους 10 τώρα δεν. Θα ζητήσω να. Είναι... Καλά, άμα το πάρει κιόλα, θα δεις μετά που θα βγω. Μετά τις 12 παρά. Άστο. Δεν μπάλα είναι. Μπορεί να το πάρει. Τι μεγάλη ομάδα, ρε. Άλλο το έχει πάρει πολλές φορές. Φαβορή είναι. Η φωνή σου ποια είναι καθαρά τώρα ποδοσφαιρικά και πέρα. Ναι, πώς το βλέπεις, Δημήτρη. Δεν μπορώ να δω, δεν βλέπω πώς το μάτι θα έχει αρκετά γκολ τώρα, τι να σας πω, δηλαδή μόνο αυτό βλέπω. Ξέρεις όμως τι είναι αυτό που έλεγες ο Θάνος. Δηλαδή εσύ το βλέπεις και για πάνω από over 2,5 δηλαδή το βλέπεις. Βέβαια. Καλά, εντάξει, κάτω μια πισινή. Σίγουρα, δεν δηλαδή... Άσε τώρα, σίγουρα δεν έχει, στο ποδόσφαιρο και σίγουρο δεν υπάρχει. Χθες το Θανάση τον έλεγα το εξής, ότι επειδή είναι δύο ομάδες που σκοράρουν πολύ και μπροστά είναι σε φοβερή φορμετικά η Λίβερπουλ, μπορεί επειδή είναι και τελικός να δούμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Η Ρεάλ με ψήνει πιο πολύ. Η Ρεάλ δηλαδή, η Λίβερπουλ την έχω δει και σε αγώνες που κράτησε το 0, που ξέρω εγώ δυσκολεύτηκε. Αλλά είναι και η Ρεάλ απέναντι που πραγματικά δεν... Και έχει ακόμα το και know-how. Να μπει στο 30, στο 40. Ναι.
αυτή η ομάδα. Δεν γίνεται να μην ανοίξει, να μην βρεθούν φάσεις. Για δώσε ένα σκορ, ένα ακριβέ σκορ, Δημήτρη. Ακριβέ σκορ. Ναι. 3-2. Υπέρ. Υπέρ. Εντάξει, από εκεί πέρα μετράει η επιθυμία. Υπέρ τη Λίβερπουλ. 2-3 δηλαδή. Μάλιστα. Εμένα πάλι σήμερα μου έχει καρφωθεί, από χθες μου έχει καρφωθεί να παίξω το σκορ 2-1 και για τις δύο πλευρές, 2-1-1-2. Γιατί κάτι μου λέει ότι δεν θα ξεφύγει πάρα πολύ το σκορ. Είμαι έτσι λίγο διαφέρω από την κοινή γνώμη, γιατί όλοι περιμένουν. Εντάξει, και η λογική λέει, εντάξει ρε Δημήτρη, μπάλα είναι. Όπως και να προηγηθεί, μετά θα γίνει, τι να πω, το 1-2. Πολύ θέλει να γίνει 2-1-1-2. Αλλά ξέρεις, σήμερα μου έχει καρφωθεί και μπορεί να το κυνηγήσω να παίξω ανατροπή, φίλε. Και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή ναι. Είναι ζευγάρι που μπορεί να έχει ανατροπή. Ναι, απλώς μπορεί να μην γίνει ημίχρονο τελικό. Μπορεί η ανατροπή να είναι. Ναι, εγώ τώρα λέω για ημίχρονο τελικό. Γιατί θα το ψάξω μετά στο διάλειμμα. Πρέπει να έχει πάρα πολλά χρόνια να δούμε ανατροπή από ημίχρονο τελικό σε τελικό Champions League. Γιατί το αποκλείεις να προηγηθεί κάποιος στο 20. Και στο 40 να έχει γίνει ήδη ανατροπή. Όχι. Να σου πω κάτι. Δηλαδή δεν το αποκλείω όμως, επειδή για μπάλα μιλάμε, να προηγηθεί κάποιος στο 20 και να λήξει και ένα 0. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν σου λέω. Όντως. Φαντάζει πολύ, πολύ δύσκολο. Φαντάζει πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά μπάλα είναι. Είναι η Ρεάλ. Είναι πραγματικά τόσο ανοιχτή ομάδα και παίζει και με τη Λίβερπουλ. Ναι, είναι συνδυασμός. Είναι ζευγάρι που υπόσχεται πολλά γκολ. Όντως. Δυστυχώς για τη Λίβερπουλ. Δεν έχει την εμπειρία να διαχειριστεί ακόμα και υπέρ της αποτέλεσμα. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κανένας παίκτης δεν έχει παίξει τελικό Champions League. Βλέπεις το κέντρο των αλωνών και εντάξει, είναι καταπληκτικό. Βλέπεις πόσους πιτσιρικάδες έχει η Liverpool στα πλάγια μπακ και πόσους και πρωτοεμφανιζόμενους σε τελικούς. Τι να πούμε τώρα, δεν είναι Anfield. Όπως το Άφηξης μπορεί να κερδίσει τη μειχτή κόσμου. Εντάξει, η Ρεάλ είναι φαβόρη, τι να κάνουμε. Είναι. Ότι είναι όντως. Μέχρι εκεί. Μάλιστα. Μέχρι εκεί, από εκεί πέρα μιλάμε για μεγάλο κλαμπ. Μιλάμε για ομάδα που δεν λυγίζει εύκολα. Μιλάμε για ομάδα που έχει ζήσει τελικό από 0-3 σε 3-3 και αυτό σίγουρα περνάει από γενιά σε γενιά. Ναι, αυτή είναι η τελευταία ήμια ανατροπή. Απλά ήταν πολύ μεγάλη ανατροπή, ας πούμε. Ναι. Τώρα ο φίλος ο Κώστας μου λέει ότι η ανατροπή είχε κάνει η Λίβερπουλ, αλλά σε τελικό Europa League με τη Σεβίλη. 1-0 ημίχρονο, 1-3 τελικό. Πρόπερση. Που χάθηκε η μπάλα. Ναι. Χάθηκε η μπάλα, βγήκε η Λίβερπουλ, λες και βγήκε η Μπράιτον στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, όντως. Είχε ψιλοσφαχτεί βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, με κάτι πέναλτι που δεν τη είχαν δοθεί, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο του είχε καταρρεύσει. Κολάρα ο Στάριτς, αν θυμάσαι. Ναι. Με το εξωτερικό, ένα μαγικό πράγμα. Και μετά, από την πρώτη φάση του δεύτερου χρόνου και μετά έρθει κατάρρευση. Πολύ ωραία θα είναι. Δίκαια είναι και οι δύο εκεί. Είδαμε μπαλάρα και από τη Λίβερπουλ φέτος. Η Ρεάλ είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Ρονάλντο για μένα είναι ο πιο. Εντάξει, πάντως και οι δύο τα πήραν τα σφυριγματάκια τους. Και οι δύο. Εντάξει. Σε κάποια παιχνίδια. Αλλά το προσπερνάμε. Το προσπερνάμε. Κερδίζει τη Γιουβέντους και την Μπάγερν εκτός έδρας. Εντάξει, ναι, το προσπερνάμε. Οκ. Και έχει βάλει Λίβερπουλ, καμιά 100 γκολ έχει βάλει φέτος. Τι είναι, εντάξει. Πάντα αυτός που φτάνει ψηλά έχει πάρει και σφυρίγματα. Δεν υπάρχει. Έτσι είναι. Λοιπόν, για πάμε και στα τώρα εγχώρια. Θα του πάω κοπού. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα κάποια μεταγραφή. Πόσο έχουν περάσει, ο τελικός πότε έγινε, 12 του μηνός. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες. Απ' τη μία λες ότι υπάρχει χρόνος, απ' την άλλη θα καταλάβουμε πώς θα περάσουν και άλλες 3 εβδομάδες για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ως στόχο μεγάλο να μπει στους ομίλους του Champions League, όσο δύσκολο και είναι αυτό. Άρα για να έχει κάποιες παραπάνω πιθανότητες πρέπει στις 20 Ιουνίου να είναι το ρόστερ σχετικά διαμορφωμένο. Υπό Λουτσέσκου το 80%, δύσκολο το βλέπω, αλλά okay, αυτός είναι ο στόχος. Βεβαίως το πιο σημαντικό γεγονός είναι η άφιξη εδώ του Ζρνά, του Κροάτη αρχηγού της Σαχτάρ, πρώην αρχηγού της Σαχτάρ, αλλά όσο σημαντική είναι η άφιξη, αλλά τόσο σημαντική είναι και η αναχώρηση του ποδοσφαιριστή. Δεν υπέγραψε, δεν τελείωσε από το ταξίδι αυτό η μεταγραφή.
Από την Ουκρανία πιο πολύ και το δικό του περιβάλλον βγαίνουν κάποιες παράξενες πληροφορίες του στυλ ότι δεν ήρθε και να υπογράψει, ήρθε και να δει φίλους, σαν να το υποτιμούν το ταξίδι αυτό. Δεν έφτασε καν σε σημείο να πάει στα ιατρικά, δηλαδή να πεις ότι είναι ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Και θα δούμε, νομίζω σύντομα θα δούμε, αν πρόκειται να ξαναρθεί, αν έγινε ό,τι έγινε, υπήρξε μια φιλική συζήτηση, δεν τα βρήκαν και δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, που δεν ήταν και μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ, προέκυψε και το συζήτησαν γιατί είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής με πάρα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και σαφώς μειονεκτήματα, μια κίνηση απραξία εδώ και ένα χρόνο. Εσύ λες δηλαδή ότι είναι τελεσμένο ότι θα γίνει μεταγραφή, έτσι? Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γίνεται ένα ταξίδι και μια συζήτηση και φεύγει ο παίκτης χωρίς να υπογράψει, είναι κάτι που δεν είναι και το πλέον αναμενόμενο. Και επαναλαμβάνω, από την Ουκρανία υποτιμούν το ταξίδι. Όλοι οι άνθρωποι, φίλοι, δημοσιογράφοι, αυτοί που συνομιλούν με τον Ζωρνά, τελευταίες ώρες το υποτιμούν το ταξίδι. Δεν το θεωρούν ως ένα μεταγραφικό ταξίδι που ήρθε για να υπογράψει, μάλιστα, όπως ίσως πιστεύαμε τις πρώτες ώρες. Ότι επειδή ήρθε θα υπογράψει κιόλας. Εκτιμώ ότι γρήγορα θα ξεκαθαρίσει πού πάει αυτή η υπόθεση. Στα υπόλοιπα. Τώρα, μια και μιλάμε για μεταγραφικά, με ρωτάει ένας φίλος, λέει, μια και λέει τον Δημήτρη, λέει, ρώτα τον αν βλέπει πώληση Πέλκα και με τι πιθανότητες. Δεν το θεωρώ το πιο πιθανό. Δεν αποκλείεται, αλλά οι πιθανότητες είναι, ξέρω εγώ, 10-20%. Ναι. Είναι πολλές οι πιθανότητες να έρθει πρόταση από την Μπεσίκτας. Είναι πραγματικά πολλές οι πιθανότητες. Αλλά δεν φαίνεται ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν στη ρήτρα του, που είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ότι είναι μεγάλο το ποσό για αυτούς, αλλά εντάξει, πάντα ζυγίζουν τις περιπτώσεις. Αν το ήθελαν πάρα πολύ, δεν θα έκαναν όλα αυτά που κάνουν και το γυρίζουν γύρω-γύρω και ψάχνουν και ρίχνουν άδεια, ζητάνε πληροφορίες κτλ. Δεν είναι αποφασισμένοι. Και όλα δείχνουν ότι η πρότασή τους, που θα έρθει πιστεύω, δεν θα είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Σε αυτό το ποσό ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα λόγο να δώσει τον Μπέλκα, που είναι στα καλύτερά του, ανεβαίνει συνέχεια, έχει προοπτική, θεωρείται από τον προπονητή αντικατάστατος, ούτε ο Μπέλκας καίγεται να φύγει φέτος. Η Μπεσίκτας δεν είναι και, ξέρω εγώ, είναι από η Ντόρτμουντ ή η Λιόν ή κάποια ομάδα που συνέχεια παίζει Champions League. Στο τέλος θα υπάρξει σειρά, αλλά νομίζω δεν θα παραχωρηθεί. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, είναι πάντα ο Χατζηρίδης στην επικαιρότητα, βεβαίως, με τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει πολλά βήματα σε αυτή την υπόθεση, να υπάρχουν και οικονομικά δεδομένα στο τραπέζι. Είναι ανοιχτό το θέμα. Ο Χατζηρίδης λέει ότι σε μια εβδομάδα θα κλείσει, θα δώσει την απάντησή του. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν και τις επόμενες μέρες για τον Ουκρανό διεθνή. Ο Βέρμπουμ, όσο δεν βρίσκει καλύτερη πρόταση στον ΠΑΟΚ, ο Σουηδός χαφ που έπαιξε στη ΣΕΚΑ, τόσο και το σκέφτεται καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Εκεί οι πιθανότητες είναι καλές και φυσικά θα είναι σπουδαία μεταγραφή αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Δεν έχει αλλάξει κάτι για την επίθεση. Επιμένουν και στο Βέλγιο για τον Καρέλη ότι ο Καρέλης είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν είναι η πρώτη λύση, όσο και αν τον έχουν, αν τους έχει απασχολήσει και έχει προταθεί. Και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε για τον εκλεκτό του ΠΑΟΚ, έναν πιο περιφερειακό επιθετικό που θέλει να αποκτήσει οπωσδήποτε πριν την έναρξη προετοιμασίας, γιατί ο Πρίγκοβιτς δεν ξεκινάει με τον ΠΑΟΚ την προετοιμασία, θα έχει Μουντιάλ και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Συνήθως τριήμερα έτσι Αγίου Πνεύματος δύσκολα υπάρχουν εξελίξεις. Και επαναλαμβάνω, είναι το θέμα ότι ο ΠΑΟΚ τώρα ασχολείται με ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Τώρα έτυχε ή όχι. Όλοι, και ο Ζρνάκη, ο Βέρμπιουμ και ο Χατζηρίδης και ο Πούκι, όλοι είναι ελεύθεροι. Και αυτοί δεν δείχνουν να βιάζονται. Είναι στα πάνω τους, μαζεύουν προτάσεις
και ο χρόνος μπορεί να κυλάει υπέρ τους. Καλά, ναι, είναι παιχνίδι τακτικής πλέον και από τους μάνατζερ και από τους παίκτες. Λογικό είναι. Δεν βιάζονται να απαντήσουν. Ναι. Είναι και νωρίς, εντάξει, ακόμα δεν έχει βγει ο Μάιος. Ναι, ναι. Για τους πιο πολλούς είναι νωρίς. Ναι. Αλλά πάω και πάμε ότι το 80% των μεταγραφών του και των κινήσεων του θέλει να το ολοκληρώσει μέχρι τις 20 Ιουνίου που ξεκινάει η προετοιμασία. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Καλώς Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση σε όλους αύριο. Και μακάρι να είναι ένας τελικός που θα το θυμόμαστε όπως εκείνο το της Κωνσταντινούπολης που έπαιξε και πάλι. Δεν μου λες αυτός είναι ο τελικός που θυμάσαι πιο πολύ από όλους του Champions League που έχεις δει στη ζωή σου? Δεν μπορεί. Της United όλοι το θυμούνται, δεν, με την Bayern. Δεν, ναι, όντως και εκείνος είναι ανεξίτηλα γραμμένος. Του Ολυμπιακού Σταδίου το 4-0. Μίλαν Μπαρσελόνα, Μίλαν. Ναι, και εκείνο. Εγώ παιδιά μου να γίνει. Σίγουρα. Ναι, ναι. Και φυσικά της Λίβερπουλ με τη Μίλαν. Ναι. Μάλιστα. Αυτούς κυρίως. Ωραία. Καλώς Δημήτρη. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς Σαββατοκύριακο. Καλά, καλό βράδυ. Καλό τρίμερο. Λοιπόν, αυτά με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο 794 λέει Κωνσταντινούπολη 2005. Ναι, είναι μέχρι στιγμής η απάντηση που έχουμε πάρει από τους περισσότερους. Ποιος είναι ο τελικός της Champions League κυπέλλου πρωταθλητριών παλιότερα που σας έχει μείνει έτσι πιο πολύ στη μνήμη. Έχω ποντάρει, λέει, Μίλαν στο 3-30, 50 ευρώ και πανηγυρίζω στο ημίχρονο. Στο τέλος, λέει, ρίχνω κατάρες στους κοκκινόκολους, λέει. Έκτοτε, λέει, δεν έχω ξανακουμπήσει Λίβερπουλ, καταραμένη ομάδα, Vamos Real. Κοίταξε, φίλε, 794, εν προκειμένου, τους Μιλανέζους θα έπρεπε να κράζεις εκείνη τη βραδιά, όχι τους Λίβερπουλιανς. Οι Μιλανέζοι σε πρόδωσαν. Κέρδιζαν 3-0 στο ημίχρονο. Τραγουδούσαν, λέει, πανηγύρισαν στα αποδυτήρια, τους άκουγαν οι παίκτες της Λίβερπουλ και σκυλιάσανε. Ναι, είσαι εδώ άδικος. Ήταν και θέμα τύχης, βέβαια. Δεν ήταν. Καλά, στην μπάλα χρειάζεται τύχη. Χρειάζεται και τύχη. Χωρίς τύχη δεν γίνεται. Είναι να σε θέλει που λέμε. Ακριβώς. Λοιπόν, στα δύο λεπτά και μετά τις 11 έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε και για Άρη, ο οποίος ρίχνει αυλαία την Κυριακή και στη σεζόν και στην τελευταία τετραετία στην Καρδίτσα. Θα μας πει και ο κυλώνιστα του Ηρακλέως, ο οποίος αγωνίζεται επίσης νομίζω την Κυριακή. Κυριακή 5 η ώρα. Και εσείς. Στο παραλίμνιο Σερών. Εντάξει, μάτς τώρα διάφορα και τα δύο. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για στοίχημα και για Champions League. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές να μας πείτε. Κυριακή, αυτή την Κυριακή, φίλε, 5 η ώρα, η πιο πολύ θα είναι σε καμιά παραλία. Ή σε καμιά ταβέρνα ή... Και εμείς θα πάμε στην Καρδίτσα. Φίλε, κατάλαβες. Έτσι είναι. Κι άμα του χρόνου πούμε να πάμε πουθενά. Άχι. Εδώ είμαστε στα 12 λεπτάκια μετά από τις 11. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ακούτε τον Μπαλαντέρ. Με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Σε λίγο τονίζουμε να έχεις να παίρνετε από τώρα και διακόπτετε τη ροή του ρεπορτάζ, γιατί θα μιλήσουμε και για Άρη και για Ηρακλή στα επόμενα λεπτά. Για να ακολουθήσουμε μετά και οι δικές σας γραμμές, να βγείτε και να ακούσουμε τις φωνούλες σας από όλα τα μέρη της Θεσσαλονίκης, από το Καλοχώρι, από το Βαθύλακο, έτσι, που μένει μια ψυχή, μέχρι τη Μηχανιώνα. Λοιπόν, από την παραλία τη Μεγάλη Αλεξάνδρου μέχρι το φτωχικό πανόραμα, εκεί που μένουν άνθρωποι που έχουν περάσει δύσκολα χρόνια, γενικά, και περνούν δύσκολα χρόνια. Έτσι, από τα νησιά που μπορεί να μας ακούτε, από τη Φολέγανδρο, από τη Μύκονο, το Super Paradise που μπορεί να ακούνε Μπαλάντερ, βέβαια. Βέβαια. Μύκονο, δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχεις πάει. Μια φορά. Για μία μέρα μόνο. Πελεκάνος. Δεν τον είδα. Το λέει Θανάση με ένα στυλ. Είχαμε πει θα βρεθούμε, αλλά δεν τον είδα. Με πούλησε. Με πούλησε. Ο Μιχάλης Πελεκάνος. Κοίτα, φίλε. Στη Μύκονο, για να πας και να περάσεις πραγματικά καλά, αν δεν είσαι πιτσιρικάς 18 χρόνια και θα είσαι όλη την ώρα εκεί στα ντάμπα, ντούμπα κτλ. Ναι, εντάξει, είναι και άλλες οι ανάγκες μας πλέον λόγω ηλικίας. Αλλά για να περάσεις καλά στη Μύκονο, θέλεις, φίλε, πολλά λεφτά. Γιατί είναι ακριβά και τα δωμάτια, μην πας μέσα σε καμιά τρύπα. Είναι φαγητό ακριβό, η ξαπλώστρα κάνει καμιά 30 ευρώ μόνο που κάθεσαι. Όχι, σε όλες παραλίες μου έχουν πει. Εντάξει, ναι, αλλά τόσο, είναι πιο για να, εντάξει, είναι πολύ ωραίο νησί, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά για να περάσεις καλά θέλεις πολλά φράγκα. Θες, ε. Αλλιώς θα ναι. Μιζεριάσεις. Θα νιώθεις, παιδί μου, παρακατιανός. Ψάχνουμε και τις διακοπές μου γενικότερα φέτος. Ψάχνεις. Ψάχνουμε.
Θα δω που θα περάσω έτσι. Θέλω σου νοικιάσω ένα δωματιάκι στη Γερακινή. Άντε πάλι. Μια να μου νοικιάσει το πλισταριό. Μια να μου νοικιάσει το δωμάτιο στη Γερακινή. Ψάχνει τρόπο να με δαγκώσει και κλώνει. Πήγα σήμερα, φίλε, πάνω για να πάρω τα μικρή. Πώ θα το φτιάξει για μένα. Κάτι ξαπρός και τα λοιπά που θα πάμε αύριο. Και είχε μια θερμοκρασία. Κοντά στου 38 βαθμού. Κοντά στην κουβέντα που κάναμε λίγο. Και σκέφτηκα εσένα. Το μυαλό μου πήγε σε εσένα. Λέω, πού θα τον φέρω τον άνθρωπο να βγει. Πάμε πολιτισμικό σοκ. Έχουμε γραμμή. Ωραία, ένα θα βγει και μετά θα πούμε τα ρεπορτάζ. Να σου πω κάτι. Άστο μωρό τώρα, εντάξει, τα ρεπορτάζ δεν είναι και τόσο αμαδά. Καλά, θα τα αναφέρω ανάμεσα. Εγώ λέω να είναι ανοιχτέ οι τηλεφωνικέ γραμμέ και ποιο θέλει να σπάρει. Πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Εκεί το Λίμπερο. Το Λίμπερο, ναι, ναι, ναι. Εδώ και πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια είναι, αν επιτρέπετε. Από το 4. Από το 4, μήπως είναι από το 2. Κοίταξε, από το 2004, Νικόλα, είναι σαν Λίμπερο. Όχι, από το 2, από το 2 είναι. Από το 4. Κάτι ήταν, Αριστοτέλος ήταν. Σε έλα τώρα, ναι. Εγώ είμαι από την πρώτη μέρα, νομίζω το 4. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά προϋπήρχε σαν ήλιο στον σπορ. Όταν ήμασταν πάνω στο φίλο. Ο Νίκος. Ο Γιώργος Αγόρας, ο αδελφός του να πούμε. Ναι. Και ο Ταταράς, κάνα το Λίμπερο απάνω του Γιώργου Παντελάκη στο σπίτι του Παντελάκη στο σπίτι από πάνω. Ξέρω, σου λέω από την πρώτη μέρα που άνοιξε στο Λίμπερο. Ναι, αλλά την πρώτη μέρα είναι που είναι το 2002. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος τώρα, εντάξει, δεν το χαλάσουμε εκεί. Όχι, και δεν το πω, γιατί είναι έτσι η δουλειά, ρε φίλε. Ωραία, εντάξει, από το 2. Από το 2 είναι, μέχρι τώρα πόσα χρόνια είναι, πόσα χρόνια. Δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας, από το 2, από το 2. Από το 2 είναι 16 χρόνια. 16 χρόνια. 16 χρόνια. Είδες, δεν είναι και λίγα. Μια ζωή ολόκληρη. Α, μπράβο. Ας πω να πούμε, είναι παλιό ραδιόφωνο να πούμε, φίλε μου. Είναι. Α, μπράβο. Αφού είναι παλιό ραδιόφωνο, θα έχουμε και πολλά γεγονότα. Γιατί δεν είναι, δεν έχουμε πολλά γεγονότα. Πάντα, γεγονότα πάντα υπάρχουν. Μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας. Και εδώ πέρα χεινά από το νέο ποσάρισμα θα είναι πολύ καυτό ποσάρισμα, δεν θα υπάρχει τίποτα όσο σε αυτό το νέο ποσάρισμα, δεν θα έχει, πούμε, ουσία δεν θα έχει. Δεν θα ξέρετε τους ξημερών των ομάδων. Από μια πλευρά την άλλη πλευρά θα πηγαίνουν. Θα έχουν, πούμε, ένα άνθρωπο ο οποίος θα κάνει το κομμάτι σε καριστερά και όλοι θα κάνουν κάτι προσοχής. Δεν είναι για άλλα ψέματα, φίλε. Έτσι είναι. Μπράβο. Ως το τελικό ποδόσφαιρο είναι μια από τα ίδια χειρότερα θα είναι. Δεν θα υπάρχει τίποτα όσιο. Υπάρχει, πούμε, μια ανασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Όσο για τους οπαδούς των ομάδων, εδώ για να κάνει πεκραμένος, φίλε. Για να κάνει πεκραμένος. Όπως λέει μια παροιμία, ο οπαδός τώρα το σανό. Σε πολλές περιπτώσεις. Α, μπράβο. Τώρα έχουμε και ένα θέμα, αυτό που λέγεται λιγάκι, που λέγεται Καγκάτσης. Ο οποίος ξεπέρασε ακόμη, λέει, και τον εαυτό του. Και αρχινά τα πράγματα να γίνουν πολύ δύσκολα. Με το δικαίωμα πιάνει τα χέρια του. Επιτυπικά χαρακτήρα. Πιάνει τα χέρια του, είπες. Αφορούν, τα χέρια του. Παίρνει τα χέρια του, εμπρητικά έγγραφα αφορούν, λέει, στη βάση άλλων. Γνωρίζετε αυτό, φίλε μου? Όχι, δεν τον γνωρίζω, όχι. Αυτός είναι, κάνει το νομικό σύμβουλο, που δεν είναι νομικό σύμβουλο, κάτι άλλο είναι. Ο οποίος, λέει, επειδή είναι ο κοκαλιάς του Θωμάς, παρατάνε τον κοκαλιάρι ο Καγκάτης. Αυξημένη έχει, πούμε, εχθρή χρησιμοποιεί το όνομά του. Δηλαδή ο Πάγος αυτή τη στιγμή είναι ένα σωματείο χωρίς εμπόδιο, δεν ξέρω τους δύο ξημερώνει. Βάει το γιο τον, πούμε, Παμισχάρη για να κάνει, πούμε, τον εκπρόσωπο της ΠΑΟΚ. Τα δικαστήρια, όταν πήγε στα δικαστήρια, φίλε μου καλέ. Βάλανε, πούμε, δύο δικηγόρους, ο οποίος ο δικηγόρος ήταν φίλοι του Καγκάτση. Δεν είναι. Δεν ακούω τη φωνή σου. Ναι, σε ακούω, Δεν τα γνωρίζω εγώ τα θέματα, οπότε μην ζητάς τη δική μου την άποψη. Άμα είσαι, πούμε, τον αθλητισμό, πρέπει να γνωρίζεις πέντε πάνω. Κάποια βασικά ξέρω, ναι.
Βασικά, τα βασικά δεν ξέρεις, το βασικά το ζουμί. Τέλος πάντων, πες τώρα τα δικά σου και άσε με εμένα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω εγώ, οκ. Πες τα δικά σου. Όχι τα δικά μου, εγώ μιλάω με στοιχεία. Βρε, δεν σου λέω κάτι με στοιχεία. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει το θέμα που. Να σου το πω έτσι όσο πιο ευθέως γίνεται. Δεν μου καίγεται καρφί για αυτά που λες, αλλά έχεις το δικαίωμα να πεις ό,τι θέλεις. Όχι, όχι, δεν είναι. Για να σε πω κάτι, φίλε μου. Εσένα δεν σε εκδικαστεί, εκδικαστεί και μου κάτι άνθρωποι που είναι προχωρημένοι, οι οποίοι σε βλέπουν λιγάκι πιο μπροστά από όλους. Ναι, δεν απλά η ένστασή μου ξέρει, Νίκο, είναι θέματα τα οποία τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Όχι, δεν τα να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, να περνούς και κάτι από το χέρι μας, να πεις πάει στο διάολο, από τη στιγμή που δεν περνάει κάτι το χέρι μας. Όχι, φίλε μου, καλά, εντάξει, όχι. Είμαι λάθος. Προχώρα, πάμε παρακάτω. Όχι, προχώρα. Μα το θέμα είναι απλό. Ότι ο Καγκάκης έχει πούμε ο άνθρωπος, αυτός έχει πρόβλημα με τα δικαστήρια. Και πώς έχει δικαίωμα να παίρνει αυτό το έγγραφα και να πηγαίνει δεξιά και αριστερά και να δίνει πούμε τα έγγραφα στη Super League. Η Super League, πού ανήκει η Super League? Η Super League ανήκει στην ΕΠΟ, η ΕΠΟ που αυτός που παραστάνει, παραμουσχάρει, ο γραμμένος που πάρει τον πρόεδρο, που δεν είναι πρόεδρος, είναι κάτι άλλο είναι ο άνθρωπος αυτός. Έτσι. Εδώ το συμβούλιο του Λαγκάρου, του Λάζαρου του Χρυστοδουλόπουλου, ο Ολυμπιακός το έχει πάρει εδώ και πούμε ένα μήνα πιο βαστά. Και αυτός ο κύριος προσδοποιεί τον Μελισανίδη ότι το Ολυμπιακός πήρε να πούμε τον Λάζαρο. Ως πότε να πούμε αυτός ο κύριος που λέτε, που το λέει Σαββίδη. Όλα καλά πίσω πάνε. Όλα καλά και πίσω πάνε. Αν κάποιος πήρε πιο ανανέωση να μην το πέσει και πάω κάρα. Δεν είναι. Έτσι ναι. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Έχεις τα δίκια σου. Όχι τα δίκια μου. Εδώ μιλάμε με στοιχεία, δεν μιλάμε με αρολογίες. Εδώ λέει και το άλλο που δεν το βρήκω. Ναι, απορία λέει πως αυτός απόρριτος πρόεδρος, αόρατος πρόεδρος της Άκης, ίσως λέει το Λάζαρο. Αόρατος ο Μελισανίδης. Που σαν δεν φαίνεται. Έδειξε και το Χιμένες. Έκανε συμφωνία με τον κύριο Πότολη Σαββίδη. Λέτε ότι έχει βάλει 5 φράγκα, έχει βάλει λεφτά. Σε τι έχει βάλει λεφτά? Τίποτα έχει βάλει λεφτά. Έτσι, αν το πάμε λιγάκι, άμα ανοίξουμε το κουβά λιγάκι πιο παρακάτω, θα βγει μεγάλη μπόχα. Έτσι είναι, ναι. Επειδή έχουμε κι άλλο στη γραμμή, Νίκο, μια ερώτηση να σου κάνω. Αύριο ποιος βλέπεις να παίρνεις το Champions League, Real ή Liverpool? Αυτά τα πεις εις άλλο, σήμερα δεν τα λέω. Όχι, την άποψή σου ρωτάω, αν βλέπεις κάτι. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, εντάξει, παίζει με ενδιαφέρει και όχι. Εμένα με ενδιαφέρει το που λέει μου καλέ. Ότι αυτή τη στιγμή που λέει τη Ηρακλής, δεν το βλέπω του χρόνου να είναι β' αθλητική. Πού θα παίξει? Δεν το βλέπω. Γιατί είναι, πού βλέπεις, σε ποια κατηγορία βλέπεις να παίζει ο Ηρακλής? Πάλι το ίδιο Καζάνι θα είναι. Στη Γάμα? Εκεί πέρα το προβλέπεται η Σιέλα. Στη Γάμα βλέπεις να παίζει τον χρόνο. Εντάξει. Όχι πρέπει να παίζει, όχι να παίζει. Όχι πρέπει. Στη Γάμα λέω βλέπεις να παίζει ο Ηρακλής του χρόνου. Ναι, να σε πω γιατί. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν βλέπω τα έγγραφα να πηγαίνουν. Θα δούμε. Ναι. Τι να σου πω. Τα λεφτά δεν πήγανε. Τα λεφτά από σένα για να μπει μέσα να πούμε ένα σωματείο, μια εταιρεία για να μπει στο Β' Αθηνική να είναι εκπρόσωπο στη Β' Αθηνική. Νομίζω εγώ ότι πρέπει να δώσει κάτι έργο και κάτι λεφτά. Λεφτά βασικά, λεφτά. Και λέω, ναι, ποιο θα τα βρει τα λεφτά αυτά. Θα δούμε, ναι, είναι δύσκολη η εξέβρεση χρημάτων στην Ελλάδα. Τα 6 εκατομμύρια, τα 6 εκατομμύρια. Όχι, 6, δεν είναι 6. Πώς είναι 6? 6 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, εντάξει, 6. Οκ, να πούμε 6. Θα αφήσω 6. Ωραία, εντάξει. Κάνεις πρόβλεψη ότι ο Ηρακλής του χρόνου θα παίξει στη Γάμα Εθνική. Μπορεί και να δικαιωθεί. Εγώ λέω ότι δεν θα δικαιωθεί. Εδώ θα είμαστε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τα λεφτά δεν τα βρίσκαν. Άμα βρουν τα λεφτά, τότε ναι. Άμα βρουν, ναι, ακριβώς. Εντάξει, 25 Μαΐου είναι ακόμα, έχουμε καιρό μπροστά μας. Σε 15-3 εβδομάδες, άντε γεια. Έγινε, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. 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 Τι γίνεται? Όλα καλά. Κάτσε να ακούσω τα παράθυρα λιγάκι. Θα σκάσω και εγώ πάλι μπροστά στο μικρόφωνο, γιατί πριν ήταν πολύ διάφορη η κατάσταση. Αντώνης. Έλα ρε Αντώνης. Δόξα τω Θεώ, φίλε. Ακούγομαι καλά πρώτο? Ναι, καλά. Εσύ είσαι εδώ δίπλα μας. Ωραία, εντάξει. Διαγόρα, είμαι κοντά. Λοιπόν,
πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα. Πάμε. Δεν μπορεί, μάλλον, δεν γίνεται να είναι, αλλά πώς θα βγάλουμε Μουντιάλ χωρίς το Θεό. Αυτό που κάνει την Κυριακή, την Δευτέρα που ήταν Θανάση το βράδυ, που του πατάει το καινούργιο παπούτσι ο άλλος και τον δίνει το σκάφο. Εντάξει, όχι, αυτό, κοίταξε, αυτό είναι κατακριτέο τώρα, φίλε. Εντάξει, είναι... Ναι, ρε, φίλε, αλλά, μπορεί να λέμε, ρε παιδί μου, και εγώ τον γουστάρω πολύ σαν παίκτη και τα λοιπά. Αλλά, κοίταξε, είναι χαρακτήρας πολύ, πολύ μυστήριος. Ναι, τον έχει πάρει και πολύ ψηλά τον Αμανέ, αλλά εντάξει, όχι, μεταξύ, πολύ ψηλά, μεταξύ πολύ σοβαρού ψηλά. Και αστείου το λέμε, ρε παιδί μου, ότι θέλω να πω. Εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, είδα το σκαμπίλι και καθόμουν και έλεγα, είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ έγραψα εξής, καλά, ρε φίλε, το καινούργιο που με πατάς. Δηλαδή, κάπου, ναι, πώς κάναμε που τα είμαστε μικρότερα, σου πατήσω όλο το καινούργιο παπούτσι και όλος είναι το παπούτσι μου, το άλλο. Έχει κάνει πολλά τέτοια. Ρε, όταν έπαιζε στη Γαλλία σε ένα μάτσο με τη Σεντεχέν που κοιτούσε το όνομα, επιδεικτικά το όνομα του άλλου πίσω στη φανέλα για να δει ποιος είναι και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Ποιος είσαι εσύ, ας πούμε, που μου μιλάς κιόλας. Το άλλο, είναι δυνατόν να λες ο μισός Λίβερπουλ είναι Λίβερπουλ. Θα λες το 90% και οι υπόλοιποι. Αυτό λέω, ρε φίλε, ότι ακόμα και εγώ που αύριο λόγω Ρεάλ λέω να υποστηρίξω ο Λίβερπουλ με τέτοιο bullying που τρώμε, με τέτοιο bullying που τρώμε και με τέτοιο πρίξιμο. Θα με κάνετε να υποστήξω Ρεάλ αύριο. Που δεν γίνεται αυτό γιατί είμαι φόλα μπάρσα. Ναι, είμαι εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Φίλε, όλοι έχουν λατώματα. Δεν μπορεί σε Μπαρσελόνα, είσαι Μάτι, δεν να κάνουμε. Δεν είναι κατακριτέο, ας πούμε. Σωστά, σωστά. Για κάνε μια πρόβλεψη, για δώσε ακριβές σκοριά αύριο. Αυτό που είπες χθες, μου αρέσει το 1-2. Ρεάλ Λίβερπουλ. Τη αρέσει λόγω αλλά, Λίβερπουλ, ναι, ναι, κοίταξε τώρα. Αν τα βάλεις, αν το δεις. Δεν μπορεί, βασικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να το αναλύσει. Πολλά. Δεν αναλύει. Εντάξει, τέτοια μάτσο ο καθένας μπορεί να κάνει κοίταξε, τη δική του ανάλυση και να έχει και δίκιο. Ναι. Στην Ισπανία, ας πούμε, η Ρεάλ έχει φάει κόλλο που κάνει πικραμένο, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή έχει μια άμυνα παρόλο που πίσω έχει Βαράν, έχει Ράμος, έχει. Ναι, 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 είναι σταθής. Τρώει. Η Λίβερπουλ που δεν έχει. Ένα, δηλαδή μόνο ο Βίρτσιλ, πώς λέγεται, και ο Βίρτσιλ. Ναι, ο άλλος δεν τζάμπο δεν λεφτά από το 80 φορά. Στον μεταφράζω. Εκείνη τρώει ένα γκολ. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν τρώει. Απ' την άλλη λίγο πυροβολάει, αλλά και η Ρεάλ μπροστά πυροβολάει. Εγώ μας έχω κρυφτεί στο κέντρο, ρε φίλε. Τώρα ποιος. Υπερτερεί στο κέντρο, υπερτερεί Ρεάλ. Εντάξει, υπερτερεί στο κέντρο. Ναι, τα νόματα τελειώνουν, δεν λέει τίποτα. Αλλά ξέρω εγώ πώς. Έχει Μόντριτς, έχει Κασεμίρο, έχει Κρός, έχει Ίσκο. Ο ρυθμός της αγγλικής ομάδας είναι λίγο δύσκολο για μια ισπανική ομάδα. Εκεί μόνο μπορεί. Δηλαδή ότι επιβάλλουν ρυθμό, δηλαδή αυτό το. 90 λεπτά συνεχόμενο τρεξίματος, δεν ξέρω αν μπορούν εύκολα πολλές ομάδες να το αντέξουν. Εσύ τι λες. Κοίταξε, πάντως μια από αυτές που μπορούν να το αντέξουν θεωρητικά πάντα μιλώντας είναι η Real, έτσι. Είναι και η Real. Ναι, είναι. Απλά δεν είναι σε κατάσταση φέτος να σε κάνει έτσι να λες ρε παιδόν. Κοίταξε, ανάλυση εμπεριστατωμένη και να καταλήξουμε όλοι σε ένα κοινό τόπο δεν γίνεται. Σου λέει, είναι μάτς που 100 να ρωτήσεις μπορεί να ακούσει 100 διαφορετικές απόψεις και οι 100 θα είναι τεκμηριωμένες. Δεν είναι τέτοια μάτς, δεν είναι, γι' αυτό και τέτοια μάτς εγώ λέω ότι δεν είναι για σοβαρό στοίχημα. Είναι να ασχολείς με κανένα σκόρ, με κανένα τροπή, με κανένα σκοράκι, εντάξει, δεν είναι για... αυτό που δίνει ο ΠΑΠ το 1-2, 1-3, 1-4, όποιο και να βγει από τα 3, πληρώνει 10 το πράγματα. Το multiscore, ναι. Θα το βάλω και ένα εκεί. Θα βάλω και ένα το άλλο που είναι το 1-2 με 1-1. Εμένα σου λέω, σήμερα μου κάθισε η ανατροπή. Αλλά ή από άσο σε διπλό ή από διπλό σε άσο, ημίχρονο τελικό. Πιστεύω ότι η καλή επιλογή στοιχήματος αύριο είναι γκολ με κεφαλιά. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Το 4,5 και νομίζω ότι ένα από τα γκολ της Ρεάλ. Είναι time Ράμος. Ναι, και ο Ράμος παίζει, όντως. Και ο Ράμος παίζει. Είναι στα μεγάλα μάτς σκοράρει ο Ράμος. Ας το βάλει στο 1-3, δεν μας πειράζει. Ναι, εσύ μη χάσεις. Το βάλει στο 1-2, ρε. Να πληρωθούμε όλοι. Λίγο έτσι να μπω λίγο στο Μουντιάλ. Λίγο γιατί ακόμα πολύ νωρίς είναι. Ναι. Θα μπορούσε να βάλω ρε φίλε τον Γερμανό σαν φαβόρη, αλλά δεν εμπνέει το τέρμα. Κάτσε, περίμενε. Στο Μουντιάλ μάλλον ο Νόιερ θα παίξει. Ολόκληρο χρόνο ήδη ρε φίλε. Ναι, αλλά είναι ο Νόιερ. Τον έχει πάρει. Ναι, είναι στην αποστολή κανονικά, ναι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση εμφανιστεί μου, ρε φίλε. Ναι. Ολόκληρο χρόνο να λείψει από το αβοκάρι είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις. Είναι, από βέβαια, την άλλη, η Αργεντινή θα μπορούσε να έχει κάποιες τίκες, αλλά δεν έχει τέρμα πίσω τίποτα. Ποιος είναι τώρα, χωρίς τον Ρομέρο και ο Ρομέρο δεν έπαιζε κιόλας νομίζω, δεν είναι. Ναι, όχι, βασικός δεν ήταν. Απλά είναι βασικός στην Αργεντινή, ναι. Ναι, απλά δεν έπαιζε στην ομάδα του. Ναι. Κοίταξε, τους αναπληρωματικούς πλην του Καμπαγέρο που είναι σε προχωρημένη ηλικία δεν τους ξέρω. Αυτό που κάλεσαν για αντικαταστάτη του Ρομέρο δεν τον ήξερα καν.
Που παίζει στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή παίζει. Ναι. Ναι. Παίζει, ναι. Δεν το ξέρω. Οπότε μπορεί να είναι πολύ καλό στο παιδί. Τώρα, από εκεί και πέρα θα μπορούσε να βάλει τον Βέλγο, αλλά ο Βέλγος δεν έχει φανέλα, δεν έχει ξέρεις αυτό το βάρος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, το για Μουντιάλ είναι λίγο δύσκολο. Άλλο το Euro, ας πούμε, άλλο ναι, για Μουντιάλ. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Ναι. Και στο Euro είδες ότι φτάσαμε μέχρι να συνέβαιναν πλέον. Απλά τώρα έχουν, παιδί μου, λίγα χιλιόμετρα παραπάνω στα πόδια τους. Αυτή η καλή φρουνιά. Ναι, όντως. Και έχουν τερματαρά πίσω, έτσι. Εντάξει, πίσω έχουν. Σε όλες τις γραμμές είναι υπέρπληρες οι Βέλγοι. Σε όλες τις γραμμές. Αλλά το θέμα είναι να μπορούν να συνεχθούν. Αν μπορούν να συνεχθούν, δηλαδή να μην έχουν επιτετισμούς για τα τριάπτα, μπορούν να πάνε πιο ψηλά. Τα δούμε. Τα δούμε. Εγώ ξέρω τι έχω παίξει. Ένα μακροχρόνιο. Τι έχει παίξει. Τέτοιο ζευγάρι τελικού. Βραζιλία-Αργεντινή που δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Είναι ωραίο, αλλά 23 απόδοση. Το δίνει και ο Παπ. Ο Παπ το δίνει στο 18. Θα το βάλουμε, ρε παιδάκι μου, γιατί εμείς είμαστε ακόμα στον αρχαίο κόσμο. Δεν παίζουμε μόνο παπ. Ναι, ναι. Γιατί εγώ, άμα πω σε κανένα αυτά τα. Πώς τα λένε τα. Τα chat pad. πρέπει να έχω δίπλα μου το γιο μου να με δείχνει πώς το κάνω. Ναι, ναι. Και καλά, δεν είναι κάτι δύσκολο, μην νομίζεις. Είναι για σένα που είσαι εξοικειωμένος. Μπα, μην νομίζεις, δεν είναι κάτι δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι. Είναι. Στα ελληνικά είναι πλέον όλα τα site έχουν ελληνικές βερσιόν, είναι εύκολα. Καλώς το διάμονο. Μάλιστα. Έγινε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλό βράδυ, γεια σας. Καλό τρίμερο. Λοιπόν... Ναι, καλό τρίμερο. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Έχουμε άλλους δύο. Οπότε πάμε, να... καλησπέρα. Έτσι, διάλειμμα διάκανα, να το πάμε σε ρί. Μόνο σε ρί. Καλησπέρα. Έλα. Ναι. Θανάση. Έλα, και ο Νίκος είναι εδώ. Και ο Νίκος. Ναι. Εδώ χαιρετισμούς. Εδώ σας ακούει. Αυτό τον Νικόλα, τι τον ακούς, ρε. Έλα μου ντε. Κοίταξε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Άπαξ και δεν βρίζει, εδώ υπάρχει βήμα για να. Όλα τα ξέρει. Και από τέλος το θέμα στο άλλο. Και από τέλος... Πάμε, πάμε στα δικά μας, μην σχολιάζουμε προλαλήσαντες. Πάμε στα δικά μας. Σ' ακούμε. Γιατί να. Τι θες να μιλήσουμε. Θες να μιλήσουμε για τελικό Champions League, για Μουντιάλ, για την ομάδα σου, γιατί θες να μιλήσουμε. Ναι. Ο άλλος προηγουμένως έκανε μια ώρα να λέει και για το ένα και να έκανε και τον προπονητή και τα λοιπά. Πες ότι το αποτέλεσμα και τελείωσε. Πες τώρα τα δικά σου. Σκορ για αύριο. Σε ρωτάω εγώ. Τα δικά μου. 2-0 η Ρεάλ. 2-0 η Ρεάλ. Πάζεις να κουβαδιάσεις όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Α, εντάξει, ωραία. Έγινε. Πάμε στον επόμενο. Επόμενος, έτσι. Καλησπέρα. Συνοπτικά πράγματα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλώς τον. Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Βασικά για αύριο. Έτσι, βασικά για καλησπέρα σας. Βασικά καλησπέρα σας. Καταρχάς, ναι. Δεν έπρεπε το ζευγάρι του τελικού να είναι αυτό. Για να εν μέρη συμφωνώ. Εν μέρη συμφωνώ. Ναι. Αλλά πες τώρα, όχι, γέγονε, πάμε τώρα. Αυτό είναι, τελείωσε. Ναι. Πιστεύω και εγώ ότι το παιχνίδι θα είναι under. Και όντως και το 2-0 της Ρεάλ θα το έλεγα και εγώ και με πρόλαβε. Να μην βάλει γκολ η Λίβερπουλ, δύσκολο, εντάξει. Ναι, έτσι μου φαίνεται. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα στο ποδόσφαιρο. Είναι τόσο άτιμο άθλημα που πραγματικά δεν γίνεται να αποκλείσει τίποτα. Εγώ το βλέπω over, αλλά εκεί να σταματάει στα 3 γκολ. Ναι, ξέρεις όμως εσύ που το στηρίζω. Δηλαδή είναι τελικός Champions League. Από πού το έχουμε βάλει, το έχουμε δέσει όλοι κόμπο ότι θα λήξει 7-7. Ναι, όντως υπάρχει ένας υπερενθουσιασμός σχετικά με το θέμα που θα δούμε και το σκορ το μεγάλο αύριο. Ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί και να δούμε βέβαια. Είναι ζευγάρι που έχει τα συστατικά για να δώσει μεγάλο σκορ, αλλά ναι, σε ένα τελικό πολλές φορές σφίγγουν τα γάλατα. Εντάξει, έχουμε δει πολύ σφιχτούς τελικούς και μπορεί ο ένας να μπει μέσα και ο ένας να φοβάται τον άλλο που λέει ο λόγος. Ποιος θα παίξει ανοιχτά, ποιος θα παίξει λίγο πιο πίσω δηλαδή. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι ομάδες που θα... Δεν είναι η Ίντερ, ας πούμε, που θα έπαιζε, ας πούμε, όλοι πίσω και θα περίμενε να βάλει ένα γκολ. Εντάξει, είναι... Αλλά απλά πιστεύω ότι θα βγει άντες. 2-0 Ρεάλ δηλαδή, λες εσύ. 2-0 Ρεάλ, ναι. Μάλιστα. Με σκόρερ, έχεις και σκόρερ. Σκορέρ, όχι, δεν έχω σκορέρ. Ένα κλαψιάρης. Ναι. Και εντάξει, δεν νομίζω τώρα για Ράμος, τέτοια δεν ξέρω. Μαρσέλο, για το άλλο Μαρσέλο. Ένα κλαψιάρης πάντως. Ωραία. Καλώς. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι, εντάξει. Ωραία. Συνεχίστε να μπας και ακούσουμε και το ρεπορτάζ του. Ναι, καλά τώρα. Από όλα, φίλε. Σας περιμένω στα Μάλγα για να με υποδεχτείτε. Θα σας πω και τέτοιο. Και πότε γίνανε οι τελευταίες χρονικά ανατροπές σε τελικό Champions League παύλα πρωταθλητριών. Free Will. Έτσι. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό τρίμερο. Λοιπόν, έχουμε άλλο στη γραμμή. Δεν έχουμε. Θες να ακούσουμε καμιά ώρα, Τζόνι. Έχουμε ώρα, 11.30. Τίποτα. Είναι πάντως και 34. Είναι. Λοιπόν, πάμε. Ρεπορτάζ Άριος. Λοιπόν, συνοπτικός θα θέλω. Συνοπτικότατος. Θα κάνω μόνο η μισή ώρα. Λοιπόν, την Κυριακή πέφτει αυλαία.
Φίλες μου καλές, καλές μου φίλες. Λοιπόν, μια τετραετία. Πασόκθημη. Μια τετραετία. Τελείωσε, μια καινούρια ξεκινάει. Πολύ χωριό φάγαμε. Θα μιλήσω συνοπτικά, αλλά θα μιλήσω όχι ξύλινα. Θα μιλήσω όπως το νιώθω. Θα μιλήσω όπως το νιώθω, γιατί το έζησα. Εγώ δεν πω ότι είναι παράσημο το ότι ασχοληθήκαμε αυτά τα τελευταία 4 χρόνια δημοσιογραφικά με τον Άρη. Θα πω ότι ήταν μια πολύ διδακτική εμπειρία. Για μένα, νομίζω για όλους μας γενικότερα, δεκάδες χωριά, έτσι είναι η πραγματικότητα. Να ξέρετε, θα πούμε τώρα τα γνωστά τριμμένα που λέμε και γράφουμε τόσες μέρες. Μια δύσκολη τετραετία. Πολλά πράγματα φάγαμε στα μούτρα μας. Πολλούς κάναμε μάγκες, δυστυχώς. Αλλά η μοίρα τα ήθελε έτσι. Και η φετινή χρονιά με την πορεία που είχε ομάδα, ώστε να έρθει άνοδος και να επιστρέψουμε στη φυσική μας θέση. Ο Άρης θα είναι και τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα και επίσημα πλέον σε ρυθμού Super League, αφού περάσει και το μάτι της Κυριακής, όπου οφείλει να κλείσει τη χρονιά όπως το αρμόζει, δηλαδή με νίκη απέναντι σε ένα γέννηση καρδίτσας. Για μια τελευταία φορά η ομάδα να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Κόντρα σε έναν αντίπαλο, βέβαια, που καίγεται. Που καίγεται, θέλει τουλάχιστον. Είχαμε και αφαιρέσεις βαθμών από 6 ομάδες σήμερα. Δεν περάσει την διαδικασία της επιτήρησης, νομίζω. Λοιπόν... Όχι 6 βαθμών, αφαίρεσες βαθμό, λέει για. Ποιες είναι οι ομάδες. Δεν το λέγει πέρα, δεν τη θυμάμαι ποιο είναι. Λοιπόν. Ευχαριστώ εσύ μέχρι να. Ναι, θα συνεχίσω μέχρι να πεις. Αύριο θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας. Να πάει την Κυριακή με το καλό στην καρδίτσα. Αυθημερών θα πάει η αποστολή. Και από Δευτέρα θα μπορούμε να μιλήσουμε καλύτερα. Αύριο το πρωί θα γίνει και μια media day στο Ρήσιο, όπου θα τοποθετηθούν 2 παίχτες από κάθε μέσο. Κάθε μέσο θα μπορεί να πάρει 2 παίχτες. Να είσαι συντονισμένοι αύριο το πρωί στο Λίμπερο, φίλοι του Άρη. Μπορεί να έχουμε κάτι από τη media day για να ακουστεί στον αέρα της πόλεως. Εντεκάδα, η τελευταία της χρονιάς, πιστεύω ότι θα είναι με Καντιμίρη στο τέρμα, του Μπούρμπο στο δεξιά άκρο της άμυνας, γιατί ο Τζανακάκης έχει ένα ίδημα που αποκόμισε το φιλικό με την Τρίγλια και θα προφυλαχθεί. Λοιπόν, ζήτησε και ο ίδιος από το Σπανό να μην τον πάρει στην καρδίτσα. Τώρα για τις υπόλοιπες 3 θέσεις, τα πράγματα έχουν ως εξής. Πολλά θα εξαρτηθούν, βασικά όλα θα εξαρτηθούν, από το αν θα πάει στην καρδίτσα ο Σόουζα, ο Δελιζίσης ή τουλάχιστον ένας από τους δύο. Αν πάει ένας από τους δύο, ο ένας κεντρικός αμυντικός ήταν ο Μαραγκός. Αν πάνε και οι δύο, θα είναι και οι δύο βασικοί. Με τον Κανακούδη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αν δεν πάει κανένας από τους δύο, θα δούμε τον Κανακούδη με τον Μαραγκό και τον Τσουμάνη στα αριστερά. Παίζουν έτσι τα σενάρια. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη. Δηλαδή, ο Μωμίν με τον Νίκη Τσάνε στα χαφ. Λίγο πιο μπροστά ο Παυλίδης στον άξονα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Πασάς με τον Μπαργκάν στις πλευρές και ο Μιχάλης Μπαστακός, ο τελευταίο του παιχνίδι με τον Άρη στην κορυφή της επίθεσης. Μπαστακός που θα συνεχίσει την εξωτική λιβαδιά από τη νέα σεζόν. Λοιπόν, είδες, ήρθε, δεν πολύ ακούμπησε βέβαια, δεν πήρε και ευκαιρίες πολλές. Το τσίμπησε συμβόλαιο για το Super League του χρόνου. Ο Μιχάλης Μπαστακός θα αγωνιστεί στην ομάδα του κύριου Κομπότη. Και από τη Δευτέρα θα μιλήσουμε πλέον επίσημα για Πάκο Ερέρα, για μεταγραφές, για ανανεώσεις. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι των ανανεώσεων, γιατί αυτό πρέπει να θα δει πρώτη διοίκηση, πρέπει να προχωρήσει σε ενίσχυση του ρόστερ. Πέρα από προφορικές, ανεπίσημες κουβέντες, κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Για κάποιον από τους 17 ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Λοιπόν, σήμερα διαβάσατε και στο All About Aris έναν πρώην παίχτη του Πάκο Ερέρα να μιλάει για τον Ισπανό τεχνικό, τον Ροζέρ Μαρτί, τον επιθετικό της Λεβάντε, που έτσι σκιαγραφεί συνοπτικά, αλλά νομίζω ξεκάθαρα, το προφίλ του Πάκο Ερέρα. Θα έχουμε και πολλά περισσότερα από τις επόμενες ημέρες, κυρίως νομίζω με την αύξηση του Ισπανού στην Θεσσαλονίκη, η οποία πιθανότατα θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αυτά. Όσον αφορά τον Άρη, κάπως συνοπτικά, δεν έχει κάτι άλλο νομίζω. Αύριο θα γίνει και τελευταία προπόνηση της χρονιάς, όχι απλά πριν το μας με την καρδίτσα. Θα είμαστε και εμείς στο Ρήσιο για την Media Day. Και την Κυριακή, καρδίτσα, τελευταίο ταξίδι.
Έτσι. Θα ζήσει μεγάλες στιγμές. Το σκέφτομαι και βαριανασένο, να ξέρεις. Καλά, λογικό είναι, να πάω, απλά τώρα που φτάσαμε στο τέλος. Ναι, δεν είναι τελευταίο μάτς χρονιάς, τελευταίο μάτς της τετραετίας. Εγώ δεν το πιάνω σαν χρονιά, εγώ το πιάνω σαν χρονιά. Δεν υπάρχει μαθημολογικό ενδιαφέρον. Αλλά θα πάμε, πώς το λένε, το ονόρε. Για το ονόρε, ναι. Για το ονόρε θα πάμε να κλείσουμε αυτή την τετραετία και μακάρι να μην επιστρέψουμε ξανά. Η Καρδίτσα, η οποία είναι εντός της ζώνης προβάδισμα αυτή τη στιγμή, ισόβαθμη με τη Σπάρτη που παίζει το Ηράκλειο με τον Όφη. Θέλει να βαθμό. Λοιπόν, αυτές από τις οποίες αφαιρέθηκαν βαθμούς είναι η Καλυθέα, ο Πανηγιάλιος, η Σπάρτη, ο Πανσεραϊκός, ο Απόλλων Λάρσας και η Αναγέννηση Καρδίτσας. Yes. Και η βαθμολογία έχει Σπάρτη 34 εκτός της ζώνης, Αναγέννηση Καρδίτσας 34 εντός. Άρα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα, ευελπιστώντας τη Σπάρτη να χάσει στο Ηράκλειο από τον Όφη που θέλει την πρωτιά, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε πολύ γρήγορα και στα του Ηράκλειο. Από χθες είχαμε πει ότι την Τρίτη το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση και των ανθρώπων του Εραστέχνη Ηρακλείου του ΓΣ και των ανθρώπων της ποδοσφαιρικής ομάδας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, στην Αθήνα. Θα υπάρξει δύο μέρες μετά την 5η, 31 Μαΐου, θα υπάρξει ενημέρωση προς τον κόσμο του Ηρακλή και συζήτηση για να πάρθουν αποφάσεις από κοινού στο Κατσάνιο. Είπαμε την Τρίτη είναι η συνάντηση με τον Βασιλιάδη, την Πέμπτη είναι η ενημέρωση προς τον κόσμο στο Κατσάνιο και μια μέρα μετά, Παρασκευή 1η Ιουνίου στο Κατσάνιο στις 6 το απόγευμα, θα υπάρχει έκτακτη γενική συνέλευση, έτσι ανακοινώθηκε σήμερα, που θα γίνει οικονομικός απολογισμός και προκήρυξη εκλογών. Ναι, διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και προκήρυξη εκλογών, αυτά έγιναν γνωστά σήμερα. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει, όπως και ο Άρης, τελευταίο παιχνίδι άνευ σημασίας βαθμολογικής στην Κυριακή στο Παραλίμνιο, εκεί θα γίνει το μάτζ, θα γίνει στις Σέρες, στο Παραλίμνιο σε ρόλο με τον τοπικό Απόλλωνα, ο οποίος έδωσε εισιτήρια στον Ηρακλή για όσους Ηρακλειδές θέλουν να εκδράμουν για να δουν για τελευταία φορά την φετινή σεζόν την ομάδα τους από κοντά. Σε ένα παιχνίδι που ο Σπύρος Μπαξεβάνος θα κάνει και πάλι πολλές αλλαγές, όπως έκανε και στον Βόλο, στο 2-2 την περασμένη Κυριακή. Κάτι άλλο από το ποδόσφαιρο δεν βλέπω. Υπάρχει έτσι οι άνθρωποι Ηρακλή που έτσι παρακολουθούν από κοντά και τις εξελίξεις που αφορούν τις αλλαγές στις ποινές υποβασμού, αφαιρέσεις βαθμού κτλ. Σήμερα ως γνωστόν η ΕΠΟ υπερψήφισε την πρόταση της Super League για ανέρεση της ποινής του υποβασμού και να μετατραπεί η ποινή για τις μη αδειοδοτημένες ΠΑΕ σε μείον 6 και περιορισμό μεταγραφών. Ήταν παρούσα και η Επιτροπή Παρακολούθησης της FIFA, η οποία σύμφωνα με το κυβερνητικό ρεπορτάζ, όπως λέμε, από ΕΠΟ μεριά, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το πισωγύρισμα, για την κολοτούμπα της ΕΠΟ, η οποία για μια ακόμη φορά αλλάζει τους κανονισμούς, οι οποίοι του χρόνου πάλι μπορεί να ξαναλλάξουν, μπορεί σχεδόν δεδομένο ότι θα ξαναλλάξουν. Έτσι, για την ιστορία και μόνο να πούμε ότι ο Βαγγέλης Γραμμένος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας, ο κύριος Γιώργος Χατζαρόγλου, ψήφισαν κατά της αλλαγής της ποινής του υποβασμού. Προφανώς γνωρίζοντας ότι και κατά να ψηφίσουν οι ψήφοι τους δεν θα είχαν κανένα αντίκτυπο. Με 15-2 πέρασε από την ΕΠΟ, υπερψηφίστηκε η πρόταση της Super League. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα. Και από το Βόλι μια είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να ανακοινώσει αρκετές έτσι σημαντικές αναδιαρθρώσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα, οι οποίες αφορούν άμεσα και τις ελληνικές ομάδες και εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου. Ο Ηρακλής θα είναι μία από τις ελληνικές ομάδες που θα παίξει του χρόνου στην Ευρώπη. Στο Champions League θα παίξουν δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Μία ομάδα θα παίξει στο SEV Cup και δύο ομάδες θα παίξουν στο Challenge Cup. Ο Ηρακλής θα πρέπει να θεωρείται η μία από τις τρεις συνολικά ομάδες που θα παίξουν σε SEV Cup και Challenge Cup. Ως γνωστόν, Φοίνικα Ασύρου και Κηφισιά βρίσκονται υπό σκέψη και δύσκολα θα δηλώσουν συμμετοχή. Να δούμε και ποιες άλλες ομάδες θα αρπάξουν την ευκαιρία για να παίξουν Ευρώπη, εφόσον φυσικά το επιθυμούν και εφόσον φυσικά το αντέχουν. Έτσι, γιατί είναι μέσα μπαίνουν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Ακόμα και αυτές που παίζουν Champions League, λεφτά δεν βγάζουν. Λοιπόν, αυτά και από Ηράκλη μεριά. Κάτι παραπάνω δεν έχουμε να προσθέσουμε. FM και τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Ανοιχτές και τηλεφωνικές δραμές 2310 287 και 38. Θέλουμε την πρόβλεψή σας για το ακριβές σκορ του αυριανού τελικού Real Liverpool στο Ολυμπίσκι του Κιέβου. Λοιπόν, έψαξα φίλε και βρήκα. Τι? Τους
τις τελευταίες χρονικά ανατροπές από ημίχρονο σε τελικό που έχουν γίνει στον, σε τελικούς κυπέλλου πρωταθλητριών, παύλα Champions League. Για πες. Λοιπόν, ο πιο πρόσφατος τελικός Champions League με ανατροπή ήταν το 2006 στο Παρίσι, στο Stade de France, 17 Μαΐου του 6, Barcelona Arsenal. 0-1 με Σολ Κάμπελ, κεφαλιά, καρφωτή, που μετά από φάουλ νομίζω. Μένει συνέχεια με 10 η Arsenal λόγω της αποβολής του Λέμαν σε ανατροπή του στον. Θυμάσαι ποιον είχε ανατρέψει, που είχε βάλει τον γκολ. Το Λάρσον. Το Ζιουλί. Το Ζιουλί, ναι. Αποβάλλεται ο Λέμαν, στο 18 έγινε αυτό μόλις. Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα, η Arsenal προηγείται με κεφαλιά του Σολ Κάμπελ, του προδότη, ως πρώην Τότεναμ επί σειρά ετών. Και το γυρίζει Μπάρσα στο τελευταίο τέταρτο με Σαμουέλ Ετό στο 76 και Μπελέτη στο 80. Μπελέτη φίλε. Ναι. Βίκτρο Βαλντέζ, Ολεγκέρ, Ράφα Μάρκες, Πουγιόλ, Βαν Μπρόνχορστ, Εντμίλσον, Ντέκο, Φαμπόμελ, Ζιουλί, Ροναλντίνιο και Ετό. Και μπήκαν αλλαγή ο Μπελέτη στο 71 που ήταν και ο χρυσός σκόρερ στο 80. Ο Ινιέστα μπήκε στο 46 στην θέση του Εντμίλσον και ο Λάρσον μπήκε στις καθυστερήσεις στην θέση του Μάρκ Φαμπόμελ. Η Arsenal ήταν τότε με Λέμαν Εμπουέ, Κόλο Τουρέ, Σολ Κάμπελ, Άσλεϊ Κόλ, Ρομπέρτ Πιρές, Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο μετέπειτα αρχηγός του Παναθηναϊκού, Σέσκ Φάμπριγκας, Αλεξάνδρ Χλιέμπ, Φρέντρικ Λιούγκμπερκ και Τιερί Ανρί. Στον πάγκο είχε Αλμούνια, ο οποίος αντικατέστησε τον Λέμαν, Σεντερός, Κλισί, Φλαμινί, Χωσέ Αντώνιο Ρέγες, και που κι αυτός μπήκε αλλαγή όπως και ο Φλαμινί, Ντένις Μπέρκαμ, ο οποίος δεν παίξει καθόλου, και Ρόμπιν Φαν Πέρσι. Με Φρανκ Ράικαρτ στον πάγκο η Μπάρσα, με Αρσέν Βενγκέρ, ποιον άλλον, η Arsenal. Αυτός είναι ο πιο πρόσφατος χρονικά τελικός Champions League με ανατροπή, από ημίχρονο σε τελικό. Πρέπει να πάμε αρκετά πιο πίσω, στο 1999, για να ξαναβρούμε τελικό με ανατροπή, από ημίχρονο σε τελικό. Mm-hmm. 26 Μαΐου, όπως και αύριο, φίλε, να τα, και κοίτα τα σημάδια. Yeah. Αύριο έχουμε 26 Μαΐου, 26 Μαΐου του 1999, στο Camp Nou της Βαρκελόνης, Manchester United Bayern Μονάχου 2-1, η Bayern προηγείται με Μάριο Μπάσλερ στο 6, ήταν καλύτερη καθ' όλη την διάρκεια του τελικού, τον οποίο είχε σφυρίξει ο Πιερλουίτζι Κολίνα, και το γυρίζει United, που όπου φίλε ήμουνα, είχα νούμερο Σκοπιά 12-2, διδημότυχο ήμουνα, και ισοφαρίζει ο Σέριχαμ στο 91, ο Τέντι, και παίρνω τηλέφωνο στα καπάκια τον Σκοπό και του λέω να ξέρεις, θα σου χρωστάω μια ώρα από επόμενο νούμερο, θα κάτσω εδώ την παράταση του λέω. Και με το που κλείνω το τηλέφωνο, Σόλσκερ στο 93-2-1. Πάμε στο φίλο. Σαν ίδια ημερομηνία, έτσι, 26 Μαΐου, όπως έχουμε και αύριο. Πάμε λίγο στο φίλο και συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Σπέρα. Καταραμένος τελικός εκείνος, ρε. Όχι καταραμένος, εντάξει. Σε παρακαλώ. Για εμάς τους φίλους της United είναι τελικός αλίστου μνήμης. Και είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου, έτσι. Πώς μπορεί να είσαι χειρότερος από τον αντίπαλό σου και να του πάρεις το τρόπαιο, που δεν είναι και ένα απλό τρόπαιο, είναι το Champions League, με δύο γκολ και τα δύο καθυστερήσεις και τα δύο πανομοιότυπα, έτσι. Μετά από κόρνερ, μπουρδούκλωμα, κοντινό πλασέ. Ήθελα λίγο να σχολιάσω ένα λεπτό, μέσα σε απασχόλω. Αυτό είπε για τη Liverpool, ότι δεν θα βάλει γκολ στο τελικό. Τι είπαμε? Για τη Liverpool, ρε παιδιά. Ναι, τι είπαμε. Ότι συμφωνήσατε με κάποιους ακροατές ότι δεν θα βάλει γκολ στο τελικό. Όχι, μάθε να ακούς. Δεν συμφωνήσαμε. Α. Είπαμε ότι φαντάζει πολύ δύσκολο να μην βάλει γκολ. Άμπρα. Ρε παιδιά, έπαιξε Ρεάλ. Για μένα η Ρεάλ η φετινή είναι από τις χειρότερες ομάδες Ρεάλ τα τελευταία 5-6 χρόνια. Συμφωνείς? Όχι, δεν συμφωνώ. Από τις χειρότερες. Να πω τη γνώμη μου. Με ρώτησε μα συμφωνώ. Σου λέω όχι, παρακάτω. Εντάξει, ωραία. Ναι, ναι. Με τη Γιουβέντους, είδες. Η Γιουβέντους έπαιζε και ακούσε τον την μπάλα. Έτσι. Ναι. Πώς έπαιζε η Γιουβέντους? Κόντευε 10 μέτρα έξω από την περιοχή και έψαχνε με λόμπες τον Μάντζουκιτς. Και αυτό το παιχνίδι το προβλέψιμο, ο Μάντζουκιτς τους πήρε 4 κεφαλιές και τους έβαλε 2 γκολ. Και η Λίβερπουλ θα κάνει 10 αφορμήσεις με 6 παιχταράδες μπροστά. Δεν θα βάλει γκολ σε αυτήν την. Λογικά θα βάλει. Ναι. Απλά είπαμε ότι η λογική με το ποδόσφαιρο δεν συναντιούνται και πολύ συχνά σαν έννοιες. Και ξέρεις, δεν λέω εντάξει, άλλο τι θα γίνει. Αλλά λέμε τώρα εμείς πριν γίνει το παιχνίδι. Και δεν λέω, δεν κρίνω τώρα τους ανθρώπους μας, αλλά να είναι ένας 20χρονος, εντάξει, αλλά να ακούμε ανθρώπους που άλλους βλέπει 50 χρόνια ποδόσφαιρο. Βρείτε στο Real Juventus. Τώρα θα πάει Liverpool, διψασμένη, με 10 παιχταράδες. Ο άλλος θέλει να πάρει το χρυσό παπούτσι. Ο άλλος θέλει να πάρει μεταγραφή 200 εκατομμύρια. Όλοι είναι διψασμένοι. Οι άλλοι είναι κορεσμένοι αυτά. Μην λέμε τώρα. Ναι. Θα σκυλιάσω. Ναι. Θα νικήσουμε 3-1. Είμαι αισιόδοξος.
Άσχετα αν δεν γίνει. Ανατροπή βλέπεις. Δεν ξέρω. Σε εγώ 1-0 ημίχρονο, 1-3 τελικό. Που λες 1-3. Κιλώνη. Για πες. Το μήνυμα για τον Φράγκο εγώ στον έστειλα. Για τον Μπράγκο. Το διάβασα τις προάλλες και έμεινα παγωτό. Αυτό είναι... τώρα που λες για τα ισοτονικά, για το Gatorade. Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Ναι, 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 το έχω ξαναδιαβάσει, το έχω ξαναδιαβάσει. Ναι, ναι. Δεν είναι φοβερό. Ναι. Ε? Το έχω ξαναδιαβάσει. Είναι... Και εγώ το πέστευα στην ίδια ψέμα, αλλά το διάβασα και είναι... Κοίτα, η Αργεντίνη είναι και μαφιός είναι, δεν είναι ναι. Παναγίτσες. Εγώ βέβαια θέλω να το πάρω το Μουντιάλ, έτσι εννοείται. Και στο ίδιο ρεπορτάζ, στο ίδιο κείμενο, ένα μεγάλο κείμενο ήταν. Εσείς Αργεντινή δηλαδή. Όχι ρε, εγώ είμαι φιλογάλος. Αλλά αγαπώ όμως όλες τις ομάδες. Όποια ομάδα παίξει στο εθνική, ναι, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Κατάλαβες. Τι το ψωμί μου τρώει. Η Γαλλία έχει πολύ καλή φρουρνιά. Ε? Έχει πολύ καλή φρουρνιά. Είμαι φιλογάλος. Και αυτή είναι πληρέστατη σε όλες τις γραμμές. Το... Ε? Και αυτή είναι, λέω, πληρέστατη σε όλες τις γραμμές. Το 98, όταν το πήρε ο Ζιντάν, εγώ ήμουν 17 χρονών. Και το 96 που ξεκίνησε η ομάδα με τον Εμέζακε, τη θυμάσαι? Εμέζακε, βέβαια. Τεράστιος προπονητής. Στην εθνική ομάδα. Ναι. Ήμουν 15 χρόνων έφηβος και την έχω μια συμπάθεια την ομάδα. Μάλιστα. Και το 2000 μετά και τα λοιπά. Ναι, ναι, εντάξει. Από εποχή Πλατινή και πιο παλιά. Αμορός, Μπατιστόν. Ναι. Και στο ίδιο ρεπορτάζ, ξέρεις τι διάβασα. Για πες. Ότι το 78 εκείνο το παιχνίδι που έγινε με το Περού. Ναι, ναι, ήταν ο τερματοφύλακας μόνο που ήταν Αργεντινός ο Κιπόγα. Τον θυμάσαι? Κιρόγα. Όπως λεγόταν. Ναι. Ότι μετά αποδείχτηκε ότι η Αργεντινή για να δώσει το Περού. Το παιχνίδι. Το παιχνίδι. Το σκόρ βασικά. Κυνηγούσε σκόρ η Αργεντινή, όχι απλά την νίκη. Ναι, τα 4 γκολ που είστε 6-1. Έστειλε, υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και έστειλε, ακούστε Παπαδόπουλε. Ναι, έστειλε 35.000 τόνους βοδινό κρέας, μιλάμε τεράστια λεφτά, 35.000 τόνους καλαμπόκια ή σιτηρά. Στήθος ή μπούτια μόνο. Δεν ξέρω. Και πρόσεξε, και όπλα. Για να γίνει αυτό. Κοίταξε, το τότε ήταν η Αργεντινή, είχε χούντα. Ήταν εντάξει. Χούντα. Ο Βιντέλα. Ναι. Γίνει... Και λέω, κοίταξε, λέω, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο τι σημασία έχει για τις χώρες. Βέβαια, ρε φίλε, εντάξει, είναι το όπιο του λαού είναι. Τι λες τώρα, εντάξει. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική το. Ναι. Και με τα οικονομικά δεδομένα το ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα. Θέλει να φανεί μια χώρα δυνατή. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ αυτά είχα να πω. Έγινε. 3-1 θα το πάρουμε και θα σκάσετε όλα τα ματσεστεράκια. Σιγά μπα, σκάσουμε όλα, εντάξει. Τίποτα. Χαλαρά, εγώ θα κάτσω να δω το μάτς. Θα παίξω και ένα στοιχηματάκι. Εννοείται. Ανατροπή θα παίξω και 2-1. 2-1-1-2. 1-2-1-2. Εντάξει, καλά. Χαιρετώ. Έγινε, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και πηγαίνοντας πάλι αρκετά πίσω για να ξαναβρούμε άλλη ανατροπή σε τελικό πρωταθλητριών, πάλι βρίσκουμε με το ίδιο σκορ, φίλε, με 2-1. Ήταν 27 Μαΐου του 87 στο Πράντερ της Βιέννης, Μπάγερ Μονάχου Πόρτο. 1-2 το είχε πάρει η Πόρτο με ανατροπή. Είχε προηγηθεί η Μπάγερ με τον Κέγκλ στο 25. Με τον Κέγκλ. Ναι, Λιούντβικ Κέγκλ. Η Μπάγερ, η οποία τότε έπαιζε με Ζαν Μαρί Πφαφ, Νάγβαϊτ, Βινκχόφερ, Έντερ, Πφλίγκλερ. Ο Πφλίγκλερ, φίλε, αυτό το θυμάμαι. Φλικ, Ματέους, αρχηγός, Λότρα Ματέους, Αντρέας Μπρέμε, Μίχαελ Ρουμενίγκε, όχι Καρλ Χάινς, ο αδερφός του Μίχαελ Ρουμενίγκε, Ντίτερ Χένες και Λούντβικ Κέγκλ. Λοιπόν, προηγείται με τον Κέγκλ στο 25 η Μπάγερν και το γυρίζει η Πόρτο με τον γκολ του Ματζέρ, το τακουνάκι στο 77 και τον γκολ του Βραζιλιάνου του Ζουάρι στο 80. Λοιπόν, η Πόρτο τότε με Αρτούρ Ζόρζε προπονητή, με Ούντο Λάτεκ προπονητή η Bayern. Αυτές είναι οι τρεις πιο πρόσφατες ανατροπές από ημίχρονο τελικό στην ιστορία του θεσμού και βλέπουμε ότι και οι τρεις γίνανε με ακριβές σκορ 2-1 για τον νικητή. Άρα φίλε, εγώ το κλείδω σε αυτό άπεξω. 2-1-1-2 και τις δύο ανατροπές. Κάτσε ρε, κάτσε. Δεν παίζω, τι να μπλέξτρα. Αυτό θα βάλω, στο λέω τώρα, από 10 ευρώ στο καθένα θα βάλω. Είναι το τελευταίο στοίχημα μέχρι το Μουντιάλ. Δεν παίζω τίποτα άλλο. Μέχρι το Μουντιάλ, μέχρι να ζήσει το Μουντιάλ, δεν ξαναπείς τίποτα άλλο. Έλα, Νίκο, έχασα το σπίτι μου. Όχι, ρε, δεν το σπίτι μου, εντάξει. Εντάξει, το ποσό είναι ενδεικτικό. Έτσι, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει και ό,τι αντέχει η τσέπη του. Άμα βγουν, βγήκανε. Τι έγινε, Γιάννη. Τι ωραίος που είσαι, τι ωραίος. Γιάννη Ζάτσης, κυρίες και κύριοι. Μπαίνει στο στούντιο. Είναι άνετος.
Κομπλάρες, τι γίνεται, Γιάννη, καλά. Okay, μια χαρά όλα, αδελφέ μου, αδελφέ μου. Το καγκουρό μας. Λοιπόν... Ξέρεις ποιο σκορ έχει πάρα πολλά χρόνια να βγει σε τελικό? Τι? Λοιπόν, έχει να βγει πολλά χρόνια σε τελικό. Το 0-0 βγήκε τελευταία φορά, το 3 στο Old Trafford, μιλάει Juventus. Έχει να βγει πολλά χρόνια το 1-0. Πότε που είχε βγει το 98 στο Άμστερνταμ, Real Juventus, ναι. Με το γκολ του Μιγιάτοβιτς. Πέτσα Μιγιάτοβιτς, βεβαίως. Ναι. Από το 98 είχε να βγει το 1-0. Το 2-1 είναι το πιο συνηθισμένο σκορ, τουλάχιστον έτσι, στους πρώτους τελικούς. Πολύ πιθανό αύριο, ναι, πολύ πιθανό. Ναι, είναι και όχι μόνο για αύριο, γενικά είναι από τα πιο συνηθισμένα σκορ στο ποδόσφαιρο. Το 1-1 και το 2 είναι τα πιο συνηθισμένα σκορ. Εγώ να κάνω δικιά μου πρόβληση για να τελειώνουμε. Για κάνε, ρε φίλε. 2-1 με ανατροπή Ρεάλ. Άρα συμφωνούμε, ρε φίλε. Είπες ανατροπή Ρεάλ. Δεν άκουσα, εγώ άκουσα 2-1. Αλλού, ρε φίλε, είσαι... Άκουσα το 2-1, αλλά δεν άκουσα την ανατροπή. Σου παρεφέρω, θα παίξω. 2-1. 1-2. Ανατροπή από διπλό σε άσο, ανατροπή από άσο σε διπλό. Δεν άκουσα την ανατροπή, sorry. Ανατροπή Ρεάλ. Θα προηγηθεί η Λίβερπουλ με το Φιρμίνιο. Και θα το γυρίσει Ρεάλ με Κρός και... Και Ράμος. Όχι. Και Κριστιανό. Και Ασένσιο. Μάρκο Ασένσιο, ο οποίος σκόραρε και πέρσι στο τελικό του Κάρντιφ. Ναι. Ο Ρονάλντο. Κοίταξε, πάντως στους τελικούς συνήθως, όχι πάντα, η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο. Έχει το νου χάρη. Η Ρεάλ είναι τρίτος συνεχόμενος τελικός. Και ο Ζιντάν, μάλιστα, θα γίνει, αν το πάρει αύριο η Ρεάλ, ο πρώτος τεχνικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου που παίρνει τρία συνεχόμενα Champions League. Mm. Και από την άλλη, η Λίβερπουλ δεν έχει κανένα παίκτη που να έχει παίξει. Στο ρόστερ βρίσκεται μόνο ο Εμρέ Τσάν, ο οποίος ήταν στον πάγκο της Bayern, στο Wembley, στον Bayern Dortmund. Δεν είχε παίξει. Άρα ουσιαστικά είναι σαν αύριο θα είναι ο πρώτος τελικός. Και εγώ δεν το ήξερα. Σήμερα το διάβασα. Ότι ήταν, λέει, στην αποστολή της Bayern στον τελικό του Wembley. Το 2000 που το ήταν, το 2013. Από εκεί τον πήρε. Από εκεί τον πήρε, ναι. Και εγώ σου λέω ότι δεν το ξέρω ότι ήταν στην Μπάγκερ. Αλλά κανένας από τους παίκτες που θα ξεκινήσει αύριο στη Λίβερπουλ δεν έχει παίξει τελικό. Και αυτό ίσως να φανεί. Η Λίβερπουλ έχει το άστρο. Και επίσης η Λίβερπουλ δεν έχει, ρε φίλε, εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, αν δεν της βγει η αρχική εντεκάδα και αν δεν κυλήσει καλά το παιχνίδι, όντως ο Κλοπ δεν έχει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις από τον Μπάγκερ. Ενώ η Ρεάλ. Έχει να βάλει γούγκλα. Έχει. Εδώ όταν σου ξεκινάει τώρα ο Μπέλ από τον πάγκο. Κάτι ίσο, και δεν ξαναβάλει τον Νίσκο βασικό για να τον κρατήσει τον πάγκο. Λουκάς Βάσκες, ναι, έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Εντάξει, ναι. Φαβορεί είναι η Ρεάλ. Εκεί κοντά στο 2-10 με 2-20 παίζεται ο Άσος. Κοντά στο 3-3-10 παίζεται το διπλό. Εντάξει, αξία σε σημείο στοιχηματικά μιλώντας νομίζω δεν υπάρχει. Είναι σε τέτοια παιχνίδια άπαξ και παίξει στοίχημα. Πιο πολύ την έμπνευσή σου ακολουθεί και πολλές φορές και την καρδιά σου. Αυτό τώρα που υποστηρίζει, α πούμε, Λίβερ δεν θα παίξει Άσο αύριο ή το αντίστροφο. Κοίτα, βασικά εγώ έχω μάθει ότι δεν παίζω ποτέ στο στοίχημα ομάδα με την οποία είμαι δεμένος συναισθηματικά. Σωστό είναι αυτό, ναι, γιατί επηρεάζεσαι. Επηρεάζομαι πολύ. Ναι, ναι, ναι. Επηρεάζει αρνητικά. Τον Άρη τελευταία φορά τον έπαιξε στο στοίχημα, σε εκείνο το αξίγα στο Άρη της Αστέρας Τρίπολης, που γίνεται το θέμα του μπουκάλι με την κουρομπίλια. Και είχα παίξει τριάδα, ναι. Και είχα βάλει τον Άρη Άσο, ναι. Και νομίζω το έδωσε μονάδα όμως. Ναι, αλλά κάτι πάλι είχα πάρει. Μάλιστα. Και δεν ξανάπαιξα ποτέ από τότε τον Άρη. Λοιπόν, κάπου εδώ. Έχει και ο Σαλάχ και η Ραμαζάνη, έτσι. Το διέκοψε. Και ο Σαλάχ και ο Μανέ. Διάβασα. Το διέκοψε. Θα κάνει κάποιες παρασπονδίσεις ή δεν γίνεται. Ναι, 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 ναι. Θα τον πιέσει. Τώρα κυκλοφόρησε ένα θέμα, λέει, που το Ραμαζάνη έχει να κάνει με την δύση του ηλίου, που αύριο είναι 8:53 ώρα Ελλάδος, 2 ήλιος. Ναι. Μέχρι τον τελικό, λέει, που ξεκινάει 9:45 ώρα Ελλάδος, επαναλαμβάνω, υπάρχουν, λέει, 52 διαθέσιμα λεπτά για να προλάβουν, λέει, να τσιμπήσουν κάτι Σαλάχ με Μανέ. Αλλά τώρα, φίλε. Κάνα κρύο σάντουιτς από την καντίνα. 50 λεπτά τώρα. 50 λεπτά πριν από τελικό. Τι να φάζε, φίλε. Θα πει μια κοιλιά. Με γεμάτο στο μπάι. Θα κάνει πρώτο πλάνο στο σαλάκι και να ρεύεται. Και μια κοκακολάρα φέρε και είμαστε κομπλέ. Τελειώσαμε. Μια σόδα. Μια έψα. Θα το θέλετε. Λοιπόν. Αυτά. Έφτασε η τελευταία κουμπί της εβδομάδας στο τέλος. Να δώσω και τα τελικά μόνο από την Πρέμιερ Ιρλανδίας. Bohemian Summer Grovers 1-1. Dundalk Bray Wanderers 5-0. Sligo Rovers Limerick 0-0. St. Patrick's Cork 1-3 και Waterford Derry City 4-0. Σε εξέλιξη Kuwait Aegyptos 1-1, φίλοι, σοφαρίσαμε. Με Αϊμάν Αστράφ. Η ομάδα του Έκτορα Ραούλ Κούπερ έχει φέρει το μάτς στα ίσα, φιλικό είναι. Προετοιμασία. Kuwait Aegyptos 1-1 στις καθυστερήσεις. Και ημίχρονο σε φιλικό παιχνίδι Άντρε 21. Βολιβία Ολλανδία 1-2. Λοιπόν.
Midnight Express ακολουθεί. Σωστά. Στέφανος Τρόπουλος και το Πετελίο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Τρίτη βράδυ, ναι. Γιατί Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και εμείς ως παιδιά του Πνεύματος. Έτσι, γιατί πολύ πνευματική η εκπομπή αυτή. Πνευματικά, ειδικά αυτή η εκπομπή. Δεν είναι ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Λοιπόν. Εδώ καταθέτουμε όλη μας την τυφαία ουσία. Τα λέμε τώρα και μεταξύ μας. Θα τα πούμε πάλι το βράδυ της Τρίτης. Πότε είναι στο τελικό αύριο? Τι ξέρω, ακόμα μπορεί να το κάσω εδώ και σπίτι. Μην μου λες τώρα τίποτα. Δεν ξέρω να το δω. Όχι, θα τον δω, αλλά μπορεί να κάτσω εδώ σπίτι. Σίγουρα θα τον δω. Αλλά μπορεί και να μην πάω πουθενά και να κάτσω σπίτι ή μόνος μου. Ο αδελφός μου είπε θα πάει με κάτι φίλο του, μου λέει: μα θες, έλα, λέω, βάρκεμαι. Δεν σας μπορώ, λέω. Εσάς τραπεζικούς. Μαζευτείτε όλοι εκεί πέρα τώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Μάλιστα, αυτή τώρα με παρέα τραπεζικών δεν λέει. Ναι, δηλαδή αυτοί μπορεί να έρθουν με πουκάμισα και γραβάτες. Ας αρχίσουν τώρα και τίποτα στο ημίχρονο τα επιτόκια. Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή με το δάνειο του τάδε τι έκανε. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν γίνεται. Αν ο ένας ο κολλητός μου θα πάει στο καζίνο, να το δει, μου είπε, με αυτούς από τη δουλειά. Εντάξει, αυτός δουλεύει στο Γερμανό. Λοιπόν, όλοι high tech εκεί πέρα να πούμε. Άνοιξα ένα S8 χθες γιατί είχε ένα πρόβλημα το. Πόπο, και εγώ δεν μπορώ αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το συγχαίρομαι να πας να δεις έτσι μάτσι, καλό μάτσι, ναι, ναι, βαρβά το παιχνίδι και να σε αρχίσουν στα ημίχρονα συζητήσεις περί δουλειά, ξέρω εγώ, πώς πάνε οι πωλήσεις και τα επιτόκια και φορολογικές δηλώσεις έκανες κτλ. Τι βάζουμε στο ε1. Δεν μπορώ καθόλου αυτό. Ο κολλητός μου άρεσε. Είναι μπάτσος βέβαια αυτός. Μπορεί να μου λύσει ημίχρονο για τίποτα συλλήψεις που θα έκανε την προηγούμενη μέρα. Συλλάβαμε χθες κάτι. Τύπου, σας τα λαμπάνε, λοιπόν. Θα δούμε, μπορώ να το δω και μόνος μου. Καλύτερα για να τον απολαύσω και περισσότερο. Λοιπόν, κλείνοντας να ευχαριστήσουμε και τον Παράσχο, ο οποίος μας στηρίζει. Σημάω Σαμπρόσα. Λοιπόν, υπάρχει ο Σημάω Σαμπρόσα και υπάρχει και ο Σημάω Παράσχο. Ολύμπου 90. Ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσεως, ανταλλακτικό και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, το βρείτε και στον Παράσχο. Μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση με εμπειρία πολλών δεκαετιών. Εντάξει, ο Λίμπο 90 είναι εκεί, τις, το Σαντιάγο Μπερναμπέου των υδραυλικών. Ναι, ρε φίλε. Τις τσιμούκες και τα. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό τρίμερο. Γεια σας.